Πρέπει να ξεκινήσουμε με μοναδικό θέμα σήμερα, τον προϋπολογισμό περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2023. Κυρία Αντωνέλη, θέλετε? Ναι, καλησπέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που θα εφαρμόσει αυτή η Περιφερειακή Αρχή με αυτή τη σύνθεση. Μια μικρή αναδρομή, δεν θα σας κουράσω, θεωρώ σημαντικότερο τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο προϋπολογισμός που είχαμε το 2021 ήταν 54.700.000, το 2022 71.796.000 και το 2023 όπως βλέπετε 77.108.000. Έχουμε λοιπόν μία αύξηση γύρω στα 15 με 18 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό προήλθε, όπως καταλαβαίνετε, από την εκτέλεση διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων ήταν και είναι το Τρίτσις, τα διάφορα Λίντερ κτλ. Επίσης, κάτι που θέλω να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και να ευχαριστήσω την Οικονομική Υπηρεσία για όλη την προσπάθεια τη φετινή, καθώς και τα παιδιά από την Κοινοφελή και ιδιαίτερα από τον COVID που είχαν έρθει σε εμάς, γιατί η δουλειά τους είναι πολύτιμη και αποδεικνύεται το πολύτιμο μέσα από το ότι τα ΠΟΕ που μεταφέραμε στο 2021 ήταν 5.400.000 και αυτή τη στιγμή τα εκτιμόμενα ΠΟΕ είναι 939.500. Εγώ θα πω ότι μπορεί να έλθουν κι άλλα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου, άντε να φτάσουμε το 1,5 εκατομμύριο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ μεγάλη, μια πολύ καλή έτσι, λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας και γι' αυτό είμαι υπερήφανη και θέλω να συγχαρώ τους εργαζόμενους όλους. Τώρα, τα υπόλοιπα, θεωρώ σημαντικότερο τις ερωτήσεις τις δικές σας. Να κρατηθεί ο χρόνος μου, κύριε Πρόεδρε, στο τέλος, αφού μιλήσουν οι συνάδελφοι, να κλείσω εγώ. Τώρα, να πω τα γνωστά, ότι είναι ισοσκελισμένος, έχει εγκριθεί από το παρατηρητήριο, τα θεωρώ παιδαριώδη. Δεν θα μπορούσε να έρθει αν δεν ήταν έτσι. Επομένως, τις ερωτήσεις και μετά... Το παρατηρητήριο, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Τι. Μπορώ. Ναι, ναι. Λέει εδώ, στη σελίδα... Ναι, κατάλαβα. Μας είχε επιστραφεί. Ναι, που λέει, δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δογήθηκαν, οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγράφων του σχεδίου του προϋπολογισμού. Το κάναμε, κυρία Κυρίτση, αφορούσε ως προς τα έσοδα. Μην μας γυρίσει πίσω. Όχι, όχι. Το κάναμε, αφορούσε ως προς τα έσοδα. Το έχουμε ξαναστείλει και είμαστε εντάξει. Okay. Δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις. Ναι, κυρία Μωραϊτού. Στην εισήγηση που έχετε για τον προϋπολογισμό, δεν έχει συμπεριληφθεί ο πίνακας του ολοκληρωμένου πλαίσιου δράσης. Είχαμε ένα θέμα με τις εκτυπώσεις. Τακτοποιήθηκε σήμερα. Σας έχει σταλεί εκ των υστέρων από το πρωί, από τη γραμματεία. Δεν σας ακούμε καλά, κυρία Μωραϊτού. Δεν σας ακούμε καθαρά. Μ' ακούτε τώρα? Ναι, πολύ καλύτερα. Λέω ότι στην εισήγηση που έχετε δεν έχει συμπεριληφθεί ο πίνακας του ολοκληρωμένου πλαίσιου δράσης, γιατί είχαμε πρόβλημα στην υπηρεσία με τις εκτυπώσεις. Αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί και σας στάλθηκε από την κυρία Αρμενάκα εκ των υστέρων ο πίνακας, ο οποίος το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην παρούσα εισήγηση και θα σταλεί αύριο το πρωί στην αποκεντρωμένη για έγκριση νομιμότητας. Σας έχει σταλεί ούτως ή αλλιώς το πρωί. Είναι ο Πιδέλτα που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τα μεγέθη που υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ωραία. Βλέπω και τον κύριο Κρεμιζή έχει συνδεθεί, οπότε είναι παρόν. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, και ο κύριος Γεωργούλας συνδέθηκε. Συνδεθήκατε. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μανάβης έχει ζητήσει το λόγο. Μια διευκρινιστική ερώτηση. Στην αρχική εισήγηση που πήραμε, σελίδα 25, κωδικός 6111, το κοχρεολίσιο, νομίζω αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, 97.000. Ποιο δάνειο πληρώνουμε, είναι Ταμείο Παρακαταθλητικών και Δανείων. Είναι αυτό που όλες... Είναι αυτό το γνωστό δάνειο της Ουτζιάς, το οποίο το πληρώνουμε ακόμα.
Ναι, όχι, ρώτησε για τη Λέσβο, ήταν συγκεκριμένος. Αφορά την αγορά τότε και τα λοιπά. Το οποίο ολοκληρώνεται πότε, αν το έχει υπόψη. Όπως βλέπετε, 95.000 έμειναν, φάγαμε το βόδι, μας έμεινε η ουρά. Δεν νομίζω ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχει κάνα 2 χρόνια ακόμα το λιγότερο. Μία παρατήρηση Αδαμίδης. Ναι, κύριε Αδαμίδη. Βλέπω να απουσιάζουν δαπάνες για διαχειριστικά σχέδια βοσκήσιμων γεών πλην Σάμου και Χίου και Ικαρίας, συγχωρήστε με. Πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν λεφτά από εισπράξεις, δηλαδή από βοσκήσιμες γεές και πρέπει να περιληφθούν. Να το δούμε λίγο για το θέμα της Λέσβου και της Χίου. Γεια σας κύριε Δαμίδη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσον αφορά τις βοσκήσιμες γεές, είχα δώσει εντολή να περιμένουμε να βγουν τα πραγματικά ταμιακά υπόλοιπα. Φυσικά και υπάρχουν έσοδα από τις βοσκήσιμες γεές, τα οποία κάθε χρόνο εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Άγγελε, κλείσε. Κλείστε το μικρόφωνο. Εγγράφονται στον προϋπολογισμό με την πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού κάθε έτος. Ωραία, εντάξει. Ωραία, μια ερώτηση από Ιγαρία. Μπορώ, Σταμούλος. Ναι, κύριε Σταμούλο, έχω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω σχετικό με τον προϋπολογισμό, πιστεύω. Είναι το πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας που υλοποιείται από την περιφέρεια στα νησιά, είναι η Ιγαρία. Πρέπει να το θυμάται, γνωρίζετε. Από το 2019 στην Ιγαρία αυτό το πρόγραμμα δεν έχει ποτέ υλοποιηθεί. Πρόσφατα έγινε και ένα υπόμνημα, μια ερώτηση, ήταν η περιφέρεια τι έχει γίνει με αυτό το πράγμα. Από όσο γνωρίζω έχει βγει τώρα ξανά σε δημοπρασία. Παρ' όλα αυτά το ερώτημα, από το 19 ως και σήμερα όσοι δικαιούταν και δεν έλαβαν αυτή την δυνατότητα, δεν έκαναν χρήση. Τι θα γίνει, ή θα ισχύσει, θα γίνει κάτι, παραγράφηκαν αυτά, θέλουμε μια απάντηση. Έχω το λόγο, κύριε Σταμούλο, αν και δεν είμαι υπεύθυνη γι' αυτό, να απαντήσω επ' αυτού και να πω ότι δεν είναι του παρόντος. Ο προϋπολογισμός του ΤΕΒΑ δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Δήμου. Είναι κάτι που διαχειρίζεται... Α, ακόμα στον Δήμο είμαι. Το ξέχασα. Στις περιφέρειες, ναι. Εγγράφεται στο Περιφερειακό Ταμείο και στη Διαχειριστική Αρχή είναι ένα πρόγραμμα μεταξύ των δύο που υλοποιείται. Άρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, εγώ μπορώ να πω μια κουβέντα για αυτό το ΤΕΒΑ, ότι έχει προχωρήσει, έχουν γίνει διαδικασίες και άμεσα θα διανέμονται και τα τρόφιμα. Και δεν θα χαθεί τίποτα, γιατί αυτό είναι ένα συνολικό κονδύλι που είναι τώρα γύρω σε 700.000 ευρώ και μόνο άλλα 500 τα οποία θα πάνε μέχρι τέλος του έτους, όχι αυτού, ούτε επομένου. Το λέω γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και δεν θα χάσει χρήματα. Δηλαδή από το 19 θα ωφεληθούν όσοι δεν το έχουν πάρει αυτό. Σας λέω ότι ήταν ένα κονδύλιο συγκεκριμένο το οποίο θα διανεμηθεί. Καταλάβατε, δηλαδή θα διανέμονται τρόφιμα τα οποία θα αφορούν... Κύριε Γέκτα, να μην φεύγουμε λίγο από το θέμα μας. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Πρόεδρε Τούφου, κι εγώ θα ήθελα. Ναι, κυρία Τούφου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Με τις ευχές μου για όσο το δυνατόν καλύτερες προσωπικές και οικογενειακές καλές γιορτές να έχουμε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τις προηγούμενες χρονιές, αν δεν θυμάμαι καλά να με διορθώσετε, είχαμε μία λίγο διαφορετική κατάρτιση προϋπολογισμών. Ας πούμε, βλέπω ότι ναι μεν έχουμε ξεχωριστά αναπεριφερειακή ενότητα, ας πιάσω ας πούμε την περιφερειακή ενότητα Λίμνου, την οποία έχω πρόχειρα εδώ μπροστά μου, και βλέπω ότι ενώ έχουμε στα έσοδα 191.000, τελικώς εκείνα που καταλαβαίνω από τον προϋπολογισμό των εξόδων ότι θα χρειαστούν είναι 251.000, να με διορθώσετε αν είναι έτσι. Αυτό σημαίνει ότι στην πορεία της χρονιάς αυτά θα προστεθούν ή θα μπουν από άλλους κωδικούς από την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Η άλλη ερώτηση είναι
ο προϋπολογισμός αυτή τη χρονιά πάει ανά αντιπεριφέρειες, γιατί ας πούμε βλέπω προμήθεια ειδών διατροφής στην Μπελέσβου, αλλά δεν βλέπω αλλού. Βλέπω κάποιες δράσεις ας πούμε πολιτιστικές σε μια περιφερειακή ενότητα, τις οποίες δεν τις βλέπω αλλού. Αυτό σημαίνει ότι όπου είναι η έδρα της αντιπεριφέρειας προϋπολογίζονται εκεί τα έξοδά μας και οι δράσεις που θέλουμε να κάνουμε και μετά θα διανεμηθούν αναλόγως. Αυτό δεν το κατάλαβα και δεν θυμάμαι αν το κάναμε έτσι και στις προηγούμενες χρονιές. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντωνέλη, έχετε τον λόγο αφορά... να πω και προσέλθει ο κύριος Κυρατζής για να καταγραφεί στα πρακτικά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το αρχικό ερώτημα, η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή, η Λίμνος ζήτησε 250.000, έχουν μπει 191 και στην πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού θα φροντίσουμε να μπουν και τα υπόλοιπα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, θα πρέπει να σας πω ότι πέρα από αυτά που υπάρχουν σε κάποιες ΠΕΕ, για παράδειγμα, για τις πολιτιστικές δράσεις είναι ενιαίος ο προϋπολογισμός και είναι αναπεριφερειακή ενότητα. Τώρα, στο πώς δεν υπάρχουν αυτά που είπατε, τι είπατε για τα 35 χιλιάρικα, για τα τρόφιμα ήταν που είπατε. Όχι. Απλώς, διαβάζοντας το, είχα την απορία αν το, κάνουμε τον προϋπολογισμό ανά αντιπεριφέρεια, δηλαδή... Είδα ήδη διατροφή σε μια περιφερειακή ενότητα, δεν τα είδα σε μια άλλη. Είδα τα τουριστικά στοιχείο και σκέφτηκα ότι επειδή μπορεί εκεί να εδρεύει η αντιπεριφέρεια, να τα έχουμε εκεί και μετά να διαμοιραστούν αναλόγως. Δεν έχει να κάνει αυτό με αυτό που λέω? Είναι κάτι διαφορετικό? Όχι, δεν έχει να κάνει με το που είναι η έδρα. Αφορά όλες τις ΠΕ και λογικά πρέπει να υπάρχουν μέσα στον προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, για το κοινωνικό πεντοπολείο έχουμε βάλει 100.000 και είναι, αν θυμάμαι καλά, 35 ανά ΠΕ. Άρα, ό,τι ισχύει για μία ΠΕ ισχύει και για τις υπόλοιπες. Ίσως σας έχει διαφύγει ή να μας έχει διαφύγει, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κυρία Μωραΐτο, έχετε το λόγο. Κυρία Ρόνη, καλησπέρα. Ναι, μπορώ να έχω το λόγο? Ένα λεπτάκι να συμπληρώσει κάτι, κυρία Μωραΐτο, και έχετε το λόγο, βέβαια. Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η κυρία Αντωνέλη, ότι τα έξοδα δεν έχουν μοιραστεί ανά θεματική ενότητα, ανά θεματική αντιπεριφέρεια. Ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν δηλώσει οι υπηρεσίες, μοιράζονται από τα λειτουργικά έξοδα και από τα τέλη μεταβίβασης. Τα υπόλοιπα έξοδα που ξεχωρίζουν ανά τομέα δραστηριότητας είναι η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας την ιατρικής, τα οποία είναι μόνο τα οδηπορικά τους που έρχονται. Και πέρυσι δεν λάβαμε κανένα έσοδο για τη μετακίνηση των υπαλλήλων. Οπότε γι' αυτό και δεν φέρνουμε στον προϋπολογισμό. Ωραία. Κύριε Αμπαζή. Έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο της κυρία Μωραΐτου και επειδή στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίσαμε όλα τα ΜΑΠ για τους εργαζόμενους στις περιφερειακές ενότητες, το ερώτημά μου είναι το εξής. Οι εργαζόμενοι της Χίου, της Λίμνου, της Σάμου, της Ικαρίας που δεν διαθέτουν γιατρό ή τεχνικό ασφαλείας, αυτά τα χρήματα θα μπορέσουν να τα πάρουν όταν και όποτε η Περιφερειακή Αρχή βάλει και στις αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες τον υπεύθυνο για να βεβαιώσει? Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Έγινες, Γιώργο, έγινες. Οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα πάρουν τα μέσα ατομικής προστασίας γιατί δεν υπάρχει γιατρός ή τεχνικός ασφαλείας στα νησιά που προανέφερα. Η απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που πήραμε και ήταν ομόφωνη θα ισχύσει και για αυτούς όταν βρεθεί αυτός ο άνθρωπος να υπογράψει? Όταν βρεθεί θα ισχύσει. Αλλά όσο δεν υπάρχει δεν μπορεί να εφαρμοστεί η απόφαση. Καθαρό. Εντάξει, θα τοποθετηθώ. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνίλη. Ωραία. Άλλες ερωτήσεις δεν υπάρχουν. Αν προκύψω στην πορεία, εντάξει. Λοιπόν, για τοποθετήσεις.
Ας ξεκινήσουμε την κυρία Κυρίτση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε και φέτος σχεδόν παραδοσιακά να συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό του 23 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Και κάθε χρόνο ψάχνουμε μάταια μια σοβαρή πολιτική εισήγηση για τον προϋπολογισμό, πολιτική εισήγηση για τον προϋπολογισμό, επαναλαμβάνω, και κάθε χρόνο έχουμε μπροστά μας αυτή την ξερή παράθεση αριθμών και κωδικών. Μια ξερή παράθεση αριθμών σύμφωνα με το ασφικτικό πλαίσιο που ορίζουν οι νόρμες του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που κινείται στη ρότα των προηγούμενων. Μπαίνει η σφραγίδα της υποχρηματοδότησης όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες, με ορισμένα κονδύλια που είναι για τα μάτια και δεν επαρκούν. Το γνωρίζουμε όλοι εξάλλου, το γνωρίζετε κι εσείς που είσαστε και η διοικούσα αρχή της Περιφέρειας, και ταυτόχρονα αποτελεί ένα εργαλείο στήριξης έργων που έχουν ως κριτήριο τις στρατηγικές αιχμές του κεφαλαίου. Στην περίπτωσή μας αφορά τη στήριξη καταρχήν του τουριστικού κεφαλαίου και όχι μόνο. Προχθές το Σάββατο ψηφίστηκε στη Βουλή γεωκρατικός προϋπολογισμός του 23 μέσα στη σύψη και την πόχα που αναδύει το σύστημα στο σύνολό του, από τις υποκλοπές και την ΕΕΠ μέχρι την Καϊλή και το Αργυρώνητο Ιερατείο των Βρυξελών. Η κρατική χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ, λοιπόν, παίζει μικρό ρόλο, όπως αναφέρουμε κάθε χρόνο, και όλοι εδώ γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα. Το σχετικό ποσό που βαίνει όλο και μειούμενο από το 21 και για τις 13 περιφέρειες κινείται πέριξ των 650 εκατομμυρίων ευρώ. Πόροι που προορίζονται κυρίως για λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία, επιχορηγήσεις ιδρυμάτων που δοπτεύει η περιφέρεια, μεταφορά μαθητών, δακοκτονία κτλ. Σε ό,τι μας αφορά στις παραπάνω δαπάνες, μας αναλογεί το ποσό των 48 εκατομμυρίων του προϋπολογισμού. Και για το μεγάλο φαγοπότι των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης, που για μας είναι γύρω στα 29,15 εκατομμύρια ευρώ, το απόλυτο σκοτάδι. Ο ορισμός της αδιαφάνειας. Έχουμε κατά καιρούς καταθέσει αιτήματα, όχι μόνο στην τωρινή διοίκηση, αλλά και στις προηγούμενες διοικούσες αρχές της περιφέρειας, να δούμε τι γίνεται με αυτό το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε μια εικόνα. Στο κομμάτι δηλαδή αυτό που κινείται όλο το χρήμα, εκεί που γίνονται όλες οι business, εκεί που υλοποιούνται όλες οι προαποφασισμένες κατευθύνσεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει απόλυτα μεσάνυχτα. Και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Έτσι σχεδιάστηκε και έτσι προχωρά διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις του Αλυσβερίσι. Και όταν μιλάμε για τα ΠΕΠ, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι ένα σύνολο προγραμμάτων και πόρων που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις ανάγκες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, στην κατεύθυνση συγκέντρωσης της γης, την αλλαγή χρήσης της προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων, και μπορούμε να αναφέρουμε πάμπολα παραδείγματα όπως η δρομολόγηση πώλησης δημοσίων κτηρίων, εγκαταστάσεων, αεροδρομίων. Είναι γνωστό τώρα ότι και τα υπόλοιπα 22 αεροδρόμια μπαίνουν προς πώληση, αφού βέβαια φτιαχτούν είτε στη Φραπόρτ είτε στους άλλους επίδοξους διεκδικητές τους. Αφού πρώτα οι τοπικές διοικήσεις τα αναπαλαιώσουν, τα παραδώσουν πλήρως εξοπλισμένα και ανακαινισμένα προς όφελος της ανάπτυξης και του κέρδους. Ο χαρακτήρας των περιφερειών και ο προϋπολογισμός τους αποτυπώνει το σημαντικό ρόλο που τους έχει ανατεθεί για τις περιφέρειες από κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι να χαράξουν η κάθε περιφέρεια στρατηγική για τους κατοίκους και τις ανάγκες τους, αλλά να υπηρετήσουν με απόλυτη ακρίβεια ένα περιφερειακό σχεδιασμό και μια ανάπτυξη που ούτε ισόρροπη μπορεί να είναι, ούτε φιλολαϊκή. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, ειδικά από τη στιγμή που βέβαια οι πολιτικές είναι ευθυγραμμισμένες με το κριτήριο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Τα αστικά πολιτικά κόμματα, και μιλάμε τα κόμματα τα οποία εναλλάσσονται στην εξουσία και οι δυνάμεις τους στις περιφέρειες, συμφωνούν στους κεντρικούς προσανατολισμούς αυτών των χρηματοδοτήσεων. Η ατέρμονη συζήτηση και αντιπαράθεση μεταξύ τους, κατά κύριο λόγο, μένει στα περί απορροφητικότητας των κονδυλίων και αφορά στην ανάδειξη του ικανότερου διαχειριστή σε πλευρές της χρηματοδότησης, οι οποίες αναδεικνύουν και τη διαπάλη συμφερόντων ανάμεσα σε μερίδες του κεφαλαίου και σε καμιά περίπτωση δεν αφορούν την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Εμείς όμως, στο συγκεκριμένο ζήτημα, θέλουμε να βάλουμε στη συζήτηση και μια άλλη οπτική. Οι περιφερειακές, τοπικές ή κλαδικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ, αν διαβαστούν με μια πιο προσεκτική ματιά,
αναδεικνύουν τις δυνατότητες που παρέχουν σήμερα οι πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας, τις οποίες βέβαια εποφθαλμιούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και σε αυτές τις δυνατότητες αναφερόμαστε όταν φωνάζουμε ότι τούτος ο τόπος έχει δυνατότητες και οι άνθρωποι του μπορούν να ζήσουν όπως τους αξίζει, αρκεί να κατευθύνουμε την ανάπτυξη στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους και όχι στους λίγους και τα κέρδη τους. Ακόμη και τα έργα που φαίνεται να έχουν αποδέκτη τα λαϊκά στρώματα, όπως τα έργα πρόσβασης σε πόσιμο νερό, οικοδόμηση σχολείων και παιδικών σταθμών, υποδομές προστασίας από φυσικές καταστροφές, επιλέγονται με βάση την ύπαρξη ικανοποιητικών ποσοστών κερδοφορίας μεγαλοεπιχειρηματιών που τα κατασκευάζουν ή στρώνουν το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους. Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να σας αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Το πρόβλημα με το ειδικό σχολείο της Χίου. Το επισκεφθήκαμε πριν από μια εβδομάδα. Το σχολείο που φιλοξενεί και εκπαιδεύει 60 και πλέον παιδιά με αναπηρίες. Συστεγάζεται με την νοσηλευτική σχολή σε χώρους που μόνο σχολείο δεν θυμίζουν και μάλιστα ειδικό. Με αίθουσες αποθήκες, πισίνα θεραπευτική που δεν λειτουργήσε ποτέ, αν και χρεώνονται έξοδα συντήρησης, που αντί με νερό είναι γεμάτη με κούτες. Μια βόλτα μέχρι τη Χίο θα σας πείσει για όλα αυτά που προανέφερα και βέβαια καταγγείλαμε και επιτόπου σαν λαϊκή συσπήρωση. Αντίστοιχα, βέβαια, κτηριακό πρόβλημα υπάρχει και με το ειδικό σχολείο στη Σάμο και είναι από τα σχολεία που το πρόβλημά του δεν συνδέεται με τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού. Λόγω σεισμού έχουν προβλήματα άλλα σχολεία που 2 χρόνια μετά το μόνο βήμα που έχει γίνει είναι οι μελέτες. Για τη Χίο, προτείναμε μάλιστα να εισηγηθούμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο την παραχώρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Καλουτάδικου, αντί να το δώσουμε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο και σε ιδιώτες επενδυτές ή στις διοικητικές υπηρεσίες της περιφέρειας, ως τη βέλτιστη προσωρινή λύση για αυτά τα παιδιά και τις οικογένειές τους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και εδώ, κύριοι, σας προκαλούμε. Θα δεχτείτε? Θα εφαρμόσουμε και στην πράξη κοινωνική πολιτική? Ή θα επαληφθεθεί η λογική της αυτονομίας και του λιγότερου κράτους που στέλνει αρμοδιότητες χωρίς κονδύλια στην τοπική διοίκηση και αποτελεί το έδαφος για να έχουμε γεγονότα όπως το πρόσφατο οδυνηρό περιστατικό στις Σέρες και τον νεκρό μαθητή? Όσον αφορά τώρα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεξάρτητα από το ιδιαίτερο τομέα προς τον οποίο κατευθύνονται, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά προέρχονται κατά βάση από τη φορολόγηση άμεση και έμεση του λαού σε όλα τα κράτη-μέλη. Αποτελούν και αυτά μέρος του συνολικού κοινωνικού προϊόντος που έχουν δημιουργήσει με την εργασία τους η μοναδική παραγωγή του πλούτου, οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει όλοι εμείς να αντιμετωπίσουμε τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ως έμβασμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να τις θεωρούμε όπως είναι δικό μας σκόπο και να παλεύουμε να κατευθυνθούν σε τομείς που θα δώσουν έστω και προσωρινή ανακούφιση σήμερα κόντρα στους όποιους σχεδιασμούς. Και πραγματικά δεν έχει μεγάλη αξία να αρχίσουμε να ραδιάζουμε άχαρα νούμερα. Αξία θα είχε να δούμε, να συζητήσουμε, να μελετήσουμε, να σχεδιάσουμε πού και πώς μπορούμε να ανακατευθύνουμε πόρους για να βελτιώσουμε τη ζωή των νησιωτών μας κόντρα στις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Μπορούμε, συμφωνείτε, να κάνουμε μια τέτοια απόπειρα? Αυτό είναι μια εξαιρετικά πολιτική απόφαση για τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά καθήκοντα μιας, για μας βέβαια, μιας εκλεγμένης διοίκησης. Να αφουγκράζεται, να νοιάζεται και να προωθεί λύσεις και όχι στα πλαίσια των ΠΕΠ, αλλά στα πλαίσια των αναγκών του λαού. Δεν είναι δουλειά των εκλεγμένων να περνάνε αριθμούς σε φύλλα Excel ή σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και προσοχή, δεν υποτιμώ καθόλου αυτή τη δουλειά. Είναι δουλειά των υπηρεσιακών, οι οποίοι μάλιστα την κάνουν υποδειγματικά καλά. Δουλειά των εκλεγμένων είναι με τις αποφάσεις τους να πούν στους υπηρεσιακούς ποια νούμερα θα πάνε σε ποια κουτάκια, ώστε να γίνεται έστω και λίγο κάθε φορά καλύτερη η ζωή των νησιωτών μας. Αυτή είναι η δουλειά των εκλεγμένων, όπως τουλάχιστον την καταλαβαίνουμε εμείς. Να χαράσουν πολιτικές, να αποφασίζουν και να υλοποιούν. Όχι να διεκπεραιώνουν τις εντολές της κυβέρνησης, των Υπουργείων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δηλώνουν ότι παράγουν έργο και να κρύβονται πίσω από τα ασφικτικά πλαίσια. Όσο δεν αντιλαμβανόμαστε, και κλείνω, κύριοι συνάδελφοι, με αυτό, αυτό το αφετηριακό ζήτημα, με τον ίδιο τρόπο, η παράθεση αριθμών απλά θα επιβεβαιώνει τον προσανατολισμό, την ανυπαρξία της περιφέρειας μακριά από τα πραγματικά ζητήματα του λαού. Και βέβαια,
τη συνειδητή συμμετοχή της εν είδη τροχονόμου μόνο στη διευθέτηση των συμφερόντων. Copy-paste λοιπόν κάθε χρόνο αριθμών σε κουτάκια και φόρμες, μόνο που ο τόπος και οι άνθρωποι δεν είναι ούτε Excel, ούτε αριθμοί, αλλά ζωές και αξιοπρέπεια που δεν χωράνε στα copy-paste. Σας ευχαριστώ. Και εμείς βέβαια να πω, σαν λαϊκή συσπήρωση, ότι καταψηφίζουμε και αυτό τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε, κυρία Κυρίτση. Τοποθετήσεις. Πρόεδρε, ναι. Έχετε, να το πάμε λίγο με τις παρατάξεις, έχετε τον λόγο. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος, οπότε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάλι τα μικρά τα οποία έχω πάει στις προηγούμενες περιπτώσεις. Αλλά το προπολογισμό έπρεπε να παρουσιαστεί με το πρόγραμμα. Κύριε Σπυλάνη, δεν ακούγεστε καθόλου. Είτε μικροφωνίζει, ο ήχος είναι θολός. Βαρύς και θολός. Για να επαναλάβω στο ήχο. Όχι, Γιάννη, όχι, Γιάννη, όχι. Εάν απομακρυνθείτε λίγο από το μικρόφωνο, ενδεχομένως να φτιάξει ο ήχος. Ναι, επαναλάβω. Παρακαλώ, να επόμενος και έρχομαι από την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ωραία. Τώρα ακούγεστε μια φορά. Για να επιχειρήσω και μου λένε. Όχι, όχι, Γιάννη, όχι. Λοιπόν, έρχομαι από εκεί. Ωραία. Κάποιος άλλος για τοποθέτηση, ο κύριος Μανάβης. Ναι. Ως συνήθως θα είμαι, Πρόεδρε, πολύ σύντομος. Μελετώντας τον προϋπολογισμό, εγώ στάθηκα σε δύο νούμερα που εκφράζουν την πολιτική βούληση της Περιφερειακής Αρχής. Το πρώτο νούμερο είναι η συνεδρίαση της Τετάρτης. 550.000 ευρώ για τουριστική προβολή, η επόμενη συνεδρίαση που θα το συζητήσουμε τότε. Το δεύτερο νούμερο το ανέφερε η κυρία Αντωνέλη, 100.000 για το κοινωνικό παντοπολείο. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη ταξική επιλογή που λέει ότι εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις. Όποιος καταλαβαίνει ποιος μπορεί να κερδίσει από την τουριστική προβολή, κατανοεί ότι είναι το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο το οποίο άρχισε να μπαίνει δυναμικά στο Βόρειο Αιγαίο και τα επόμενα χρόνια θα το δούμε να κάνει πολύ μεγάλα βήματα, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Είναι αυτά τα πολυδιαφημισμένα πεντάστερα ξενοδοχεία, θα δούμε και πολλά άλλα και επίσης θα δούμε πάρα πολλές μικρές τουριστικές επιχειρήσεις σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβερνίτσες, καφενεία, να κλείνουν το ένα μετά το άλλο και να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Γι' αυτά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη και φυσικά δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα από τα όποια προγράμματα τουριστικής προβολής. Την ίδια στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που στην Ευρώπη έρχεται μια βαθιά ύφεση. Όλα τα διεθνή Ινστιτούτα Ανάλυσης της Οικονομίας το βλέπουν αυτό και φυσικά όποιος κατανοεί τα πράγματα κατανοεί ότι πολύ απλά αυτή η ύφεση θα έρθει και στη χώρα είτε μέσα στο 2023 είτε μέσα στο 2024. Μια στοιχειώδης πολιτική προσέγγιση από τη δική μας πλευρά θα ήταν να ενισχύσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες και να ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα κονδύλια για την κοινωνική στήριξη. Τι δίνουμε, 100.000 στο κοινωνικό παντοπολείο. Αστεία μεγέθη. Αστεία μεγέθη αν δει κανείς και αναφέρουμε το στον τακτικό προϋπολογισμό, αφήστε τα υπόλοιπα. Είναι πολύ ξεκάθαρη αυτή η ταξική επιλογή που γίνεται εδώ. Δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα άλλο. Πού πάνε τα χρήματα. Και εννοείται φυσικά ότι με τον ίδιο τρόπο δαπανώνται τα χρήματα και του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος. Άλλωστε, εκεί είναι ακόμη πιο στενές οι προϋποθέσεις που μπαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση. Καμιά ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση ανέργων, αγροτών και μικρών επαγγελματιών, νέων ανθρώπων να μην είναι νεολαία στα νησιά μας. Το έχει δείξει η μακρόχρονη πορεία αυτών των προγραμμάτων, είναι καταστροφική για τα νησιά,
Κανένα καλό δεν είδαμε. Αυτό το δείχνει η γύρανση του πληθυσμού. Όλοι οι οικονομικοί δείχτες είναι οι χειρότεροι δυνατοί που μπορούμε να έχουμε. Την ίδια ώρα που όλα τα προγράμματα, τα κοινοτικά και τα κυβερνητικά, μιλάνε για ανάπτυξη. Πώς είναι δυνατόν να αναπτυσσόμαστε και την ίδια ώρα να πέφτει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το νησιό, είναι εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Εγώ θα κλείσω την αναφορά μου στο ζήτημα του προϋπολογισμού, θέλω να σας κάνω και δύο επισημάς. Πρώτον, είναι πάρα πολλά τα χρήματα για τις αμοιβές των αιρετών, 413 χιλιάρικα από ό,τι διάβασα στον προϋπολογισμό. Και δεύτερον, επειδή η περιφέρεια θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμη, σας λέω, υπάρχει ένα δάνειο το οποίο κληρονόμησε η περιφέρεια από την Ομαρχία Λέσβου προς την ΑΕΝΑΛ. Ήταν όμιλος ΑΕΝΑΛ Λέσβος ΟΠ ΑΕ. Φροντίστε να το ρυθμίσετε και σιγά σιγά να αποπληρώνετε αυτό το δάνειο. Να μην έρθει στα καλά καθούμενα κανένας εκαθαριστής και καθίσει πάνω στα έσοδα της περιφέρειας και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και εννοείται θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Ευχαριστούμε κύριε Μανάβη. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πείσω στο Καμπούρη, γιατί ίσως χρειαστεί να αποχωρήσω κάτι στις 6 και 4. Ναι, κύριε Καμπούρη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, και μετά εγώ, αν έχει την καλοσύνη. Χατζικομινός. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γιωργούλας είναι. Νόμιζα ότι πηγαίνουμε τις παρατάξεις, αλλά μπορώ να δώσω τη θέση στους συναδέλφους που θα αποχωρήσουν. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, κύριε Καμπούρη, ευχαριστούμε Στράτο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, συναδέλφοι και συνάδελφοι, κυρία Αντωνέλη ως εισηγήτρια, ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά για την εισήγηση, αλλά κυρίως το σύνολο των υπηρεσιών των περιφερειακών ενωτήτων που συνεργάστηκαν προκειμένου να συνταχθεί ο προϋπολογισμός, τον οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε και να υλοποιήσουμε εμείς ως περιφερειακή αρχή μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 23. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο άξονες. Κατανοώ πλήρως την τοποθέτηση των συναδέλφων μέσα από το δικό τους οπτικό πλαίσιο και βεβαίως μέσα από την δική τους ιδεολογία θα έλεγα ότι σωστά ή ορθά αποτυπώνουν και παραθέτουν τις σκέψεις τους για αυτόν τον προϋπολογισμό. Επειδή όμως στις αστικές δημοκρατίες εκ των πραγμάτων είμαστε αναγκασμένοι να συντάσσουμε προϋπολογισμούς των φορέων που υπηρετούμε σύμφωνα με οδηγίες και συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς, νομίζω ότι για μια φορά ακόμα η Περιφερειακή Αρχή Βορείου Αιγαίου φέρνει έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις ανάγκες του σήμερα και παράλληλα δίνει την δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στις περιφερειακές ενότητες να υλοποιήσουν αυτά τα οποία συναποφασίζουμε ως Περιφερειακή Αρχή. Με την λογική της πλειοψηφίας βεβαίως. Θα ήθελα επίσης να κάνω και μία αναφορά στο ατυχές κατά την άποψή μου παράδειγμα γύρω από το ζήτημα του Καλουτάς και την πρόταση για παραχώρησή του σύμφωνα με τα όσα είπε η αγαπητή συναδέλφισσα και πολύχρονη να είναι η Αγλαία Κυρίτση και θα έλεγα εγώ ας είμαστε πιο προσεκτικοί στις επαναστατικές διατυπώσεις διεκδικήσεις μη φτάσουμε στο σημείο πάλι να χαρακτηρίζουμε προτάσεις ως αναντίστοιχες του μεγέθους και της αξίας που πρέπει να έχουν. Διότι όποιος υπόσχεται στα παιδιά του ειδικού σχολείου ότι το κέντρο Καλουτάς μπορεί να είναι η άμεση προσωρινή λύση, μάλλον εκεί θα οδηγηθεί να χαρακτηρίζει την πρόταση ως αναντίστοιχη. Επιστρέφω όμως στα του προϋπολογισμού. Είχαμε κάνει μία κουβέντα και νομίζω ότι σε αυτόν τον τελευταίο προϋπολογισμό θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εξειδικεύσουμε κυρία Αντωνέλη και κύριε Περιφερειάρχη,
κάποια κονδύλια τα οποία θα αναφέρονται σε δράσεις εκπαίδευσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων διαβίου. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα στην πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού, να δούμε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι κωδικοί, προκειμένου να τους ενισχύσουμε και να προσφέρουμε κι εμείς μία βοήθεια στο κομμάτι που λέει πώς υλοποιούνται δράσεις εκπαιδευτικής κατεύθυνσης. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα όταν με το καλό γίνει η πρώτη τροποποίηση, να έρθει μία ολοκληρωμένη συμπληρωματική εισήγηση από την κυρία Αντωνέλη και από εμένα, προκειμένου να μπορέσουμε να εντάξουμε τέτοιου είδους λειτουργίες στον προϋπολογισμό μας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι οι προϋπολογισμοί που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από την περιφέρεια και ο προϋπολογισμός που έρχεται σήμερα προς ψήφιση είναι προϋπολογισμοί... Ακούγομαι? Ακούγομαι, έτσι? Προϋπολογισμοί οι οποίοι κατά την άποψή μου διασφαλίζουν την οικονομική, δημοσιονομική ηρεμία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ταυτόχρονα σηματοδοτούν την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων και των προτάσεων που έχουμε στην κατεύθυνσή μας για το 2023. Υπ' αυτή την έννοια, κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλούσα να θεωρήσετε θετική την ψήφο μου στο προϋπολογισμό στην περίπτωση εκείνη που στην ονομαστική ψηφοφορία δεν είμαι παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Για δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε σε κάποια ζητήματα ο κύριος Καμπούρης, δευτερόλεπτα. Σας υπόσχομαι δεν θα... Όχι επί προσωπικού. Κύριε Καμπούρη, επιτρέψτε μου, εμείς δεν υποσχόμαστε. Ποτέ δεν υποσχόμαστε. Εμείς προτείνουμε, προτρέπουμε και προκαλούμε ώστε οι προτάσεις μας να οικειοποιούνται για το καλό των νησιωτών μας. Άλλοι υπόσχονται, αγαπητέ κύριε Καμπούρη. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα υπόσχεσης και υλοποίησης. Σας λέω ότι μακάρι να μας έδινε αυτή τη δυνατότητα ο κόσμος με την ψήφο του για να υλοποιούσαμε τις προτάσεις μας. Ωραία. Λοιπόν, έχει έρθει στην αίθουσα ο κύριος Πυλάνης, οπότε μιας και έχει ξεκινήσει πριν, του δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι μάλλον πρέπει να μάθουμε να ξαναγυρίζουμε στην αίθουσα. Εγώ δεν προλάβαινα, πήγα 5 παρά 5 στο σπίτι. Θα ήταν καλύτερα να μπορούμε να είμαστε στην αίθουσα όλοι και να γίνεται καλύτερη συνεδρίαση. Αυτό είναι γεγονός. Καταρχάς, θέλω να ελπίζω ότι ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την παρούσα τη σύνθεση δεν θα βγει ότι δεν είναι σύνομος μετά τις αλλαγές που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις Θεοδωρικάκου και την απόρριψή τους από το Συμβούλιο Επικρατείας και ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε κανονικά. Αυτό που θα υπογραμμίσουμε για ακόμη μια φορά είναι ότι η διαδικασία που παρακολουθούμε στον προϋπολογισμό της περιφέρειας δεν έχει καμία σύγκριση με τον προϋπολογισμό που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τη συζήτηση προϋπολογισμού που παρακολουθήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουμε καμία μα καμία αναφορά στις δαπάνες που θα κάνουν οι διάφοροι τομείς. Και επειδή ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο ο προϋπολογισμός αυτόν που λέγαμε παλιότερα τακτικός, αλλά όπως ξέρετε και το είπατε και φαίνεται στον προϋπολογισμό, είναι και ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων και του Περιφερειακού Ταμείου, δηλαδή και τα ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα, θα έπρεπε ο κάθε αντιπεριφερειάρχης ή εντεταλμένος να μας παρουσιάσει ποιο είναι το σχέδιό του. Τι θα κάνει με τα λεφτά? Δεν είπαμε αν είναι πολλά ή λίγα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Παρένθεση, ας το αναφέρω και αυτό. Προφανώς θεωρούμε ότι τα χρήματα δεν είναι επαρκή και δυστυχώς δεν έχουμε παρατηρήσει ούτε από την Περιφερειακή Αρχή, ούτε από το θεσμικό μας όργανο που είναι η ΕΝΠΕ, ούτε μία διαμαρτυρία για την έλλειψη των πόρων. Καμία διαμαρτυρία δεν υπάρχει, αλλά άρα για όλους έχουν καλώς τα έσοδα. Έτσι. Αυτό ας το υπογραμμίσουμε. Αλλά το κυριότερο θέμα μας είναι ότι ο προϋπολογισμός, επειδή περιλαμβάνει, όπως είπα προηγουμένως, τα πάντα και θα έπρεπε σήμερα να παρουσιαστεί και το τεχνικό πρόγραμμα, όποιος έχει παρακολουθήσει τη Βουλή, ξέρει ότι γίνεται το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,
τα πάντα παρουσιάζονται εκεί και ο κάθε υπουργός παρουσιάζει τι θα κάνει με τα πολλά ή λίγα που έχει δοθεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου του, τι θα κάνει. Εμείς δεν έχουμε καμία γνώση το τι θα γίνει. Έχουμε απλώς, όπως είπαμε και προηγούμενοι, ένα τσουβάλι χρήματα σε κωδικούς που δεν λένε τίποτα πολιτικό. Τίποτα απολύτως πολιτικό. Έτσι, λοιπόν. Και μετά θα εμφανίζονται δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη, αν εμφανιστούν, δράσεις για τον πολιτισμό, δράσεις για τον τουρισμό, δράσεις για το οποιοδήποτε θέμα θα έρχονται σιγά-σιγά, που δεν θα περάσουν καν από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τις ρυθμίσεις που υπάρχουν. Δεν θα μάθουμε ποτέ, λοιπόν, τι γίνεται ακριβώς, διότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία κατάθεση πρότασης. Και αυτό νομίζουμε ότι είναι το μεγαλύτερο έλλειμμα που υπάρχει, δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης της επόμενης χρονιάς, εγκρίνει κωδικούς που οι οποίοι αλλάζουν και δεν μπορούμε να πούμε μετά γιατί στον κωδικό 093 φύγαν 10.000 και μπήκαν 10.000, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης είχαν σχεδιαστεί αυτά με τόσα χρήματα. Δεν έγιναν αυτά, έγιναν άλλα. Αυτό θα ήταν να κάνουμε και προϋπολογισμό και απολογισμό στη συνέχεια. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, επομένως ο προϋπολογισμός δεν έχει νόημα να τον συζητάμε έτσι όπως έχει, δεν έχει περιεχόμενο για να συζητήσουμε και γι' αυτό και ως παράταξη για ακόμη μια φορά καταδικάζουμε αυτή την πρακτική και καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σπυλάνη. Να δώσω τον κύριο Γεωργούλα και μετά ο κύριος Χατζηκομιανός. Στους ομιλητές, Νικολάρα. Ναι. Καταχωρήστηκε εμένα στους ομιλητές, Νικολάρα. Ο κύριος Γεωργούλας, μετά ο κύριος Χατζηκομιανός και μετά εσείς. Και εμένα και πρόεδρο Κάρλος Ακουσάμπλε. Λοιπόν, κύριε Γεωργούλα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Ο προϋπολογισμός φανερώνει πολιτικές. Ο προϋπολογισμός του κράτους, ο προϋπολογισμός των περιφερειών και ο προϋπολογισμός των Δήμων. Όσοι έχουν ασχοληθεί με ένα από τα τρία αυτά όργανα, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Οι πολιτικές αυτές έχουν συγκεκριμένες συνέπειες, συγκεκριμένα αποτέλεσματα. Παρακολουθώντας το τελευταίο δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, την οποία δεν μπορείς να την καταδικάσεις ότι κατευθύνεται από συγκεκριμένες ιδεολογικές οπτικές και σίγουρα δεν είναι συνεργάτες του άλλου δρόμου, έχει βγάλει ότι για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει δύο χαρακτηριστικά. Μείωση φυσικού πληθυσμού και μείωση προσδόκιμου όρου ζωής. Αντίστοιχα πράγματα, από τότε, από την ύπαρξη της ΕΛΣΤΑΤ, έχει υπάρξει μόνο για μία περίοδο. Για τέσσερα χρόνια. Το 1941-44. Ποτέ άλλοτε. Επαναλαμβάνω, ποτέ άλλοτε κανένας δεν μπορεί να αφαιρέσει τις ευθύνες όλων. Τις ευθύνες αυτών που καταρτίζουν τους κωδικούς, τις ευθύνες αυτών που τις ψηφίζουν αυτούς τους κωδικούς, τις ευθύνες αυτών που σιωπούν. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό που το λέμε και δεν το λέμε εμείς, το λέει ΕΛΣΤΑΤ. Οι συγκεκριμένες πολιτικές που εκφράζονται με συγκεκριμένους πολιτικούς που εκφράζονται στις ψηφίσεις των προϋπολογισμών σκοτώνει κόσμο. Η Ελλάδα ως ουραγός της Ευρώπης, το Βόρειο Αιγαίο ως ουραγός της Ελλάδας. Είναι πολύ κρίμα. Αλλά οι πολιτικές αυτές και ο προϋπολογισμός είναι θνησιγενής. Όχι όμως για τον εαυτό του, όχι για το σύστημα, αλλά για τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται. Αλίμονο αν δεν καταψηφίζαμε και εμείς αυτόν τον προϋπολογισμό, θα έχουμε τρομακτικές ευθύνες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργούλα. Ο κύριος Χατζηκομιανός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, 10 μήνες πριν τις εκλογές, Περιφερειακή Αρχή παίρνει σήμερα προς ψήφιση τον προϋπολογισμό της καινούργιας χρονιάς. Δεν θα μπορούσα σε καμιά περίπτωση να διαφωνήσω με τις παρατηρήσεις των προλαλησάντων και η βία αναφέρομαι τόσο στην κυρία Κυρίτση όσο στον κύριο Σπυλάνη, ο οποίος πράγματι έθιξε το πιο κέριο ζήτημα, ότι ο προϋπολογισμός που δεν συνοδεύεται από το τεχνικό πρόγραμμα
Ο προϋπολογισμός που δεν καθορίζει επακριβώς ποιον το όραμα και η φιλοσοφία της Περιφερειακής Αρχής είναι απλά ένας προϋπολογισμός με νούμερα τα οποία έρχονται να ψηφιστούν από την πλειοψηφία, όπως σωστά παρατήρησε ο Στέλιος ο Καμπούρης. Γιατί η πλειοψηφία τα παρουσιάζει, η πλειοψηφία θα τα ψηφίσει. Εγώ τώρα βρίσκομαι σε μια περίεργη θέση, διότι είμαι μέλος αυτής της παράταξης, δεν τόλμησε ο κύριος Περιφερειάρχης να με διαγράψει. Συγχρόνως όμως δεν μπορώ να δεχθώ τα στραβά τα οποία γίνονται και εξακολουθούν να γίνονται και λοιπόν που το λέω φαίνεται ότι θα γίνουν και τους επόμενους 10 μήνες μέχρι τις εκλογές. Μετά ο λεσβιακός λαός εδώ στη Λέσβο και το Βόρειο Αιγαίο γενικότερα θα δώσει το στίγμα του με την ψήφο του για το αν θέλει να συνεχίσει αυτή την πολιτική που ζούμε αυτά τα χρόνια, τα τελευταία, ή θέλει πραγματικά μια αλλαγή πραγματική. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι εξαίρετοι συνάδελφοι προλαλήσαντες. Θα πω δύο πράγματα πολιτικά, με απλά λόγια όπως έτσι έχω μάθει εγώ να μιλώ, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος. Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Σήμερα, ειλικρινά, περίμενα να ακούσω τον κύριο Χριστόφα, ο οποίος κατέβηκε με ένα συνδυασμό που είχε τον τίτλο «Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο», να τοποθετείτε. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά μιας και αποχώρησε αποκλειστικά και μόνο από την Περιφερειακή Αρχή για να είναι υποψήφιος Δήμαρχος Μυτιλήνης, εγκαταλείποντας τα οράματα που είχε για το Βόρειο Αιγαίο, τα οποία κράτησαν λίγο, να του πω δύο λόγια. Γιατί, όχι επειδή είναι αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση δεν υπήρξε ποτέ. Επειδή συγκυβέρνησε και συνεχίζει να συγκυβερνά με την Περιφερειακή Αρχή. Θέλω λοιπόν να πω σε αυτή την παράταξη που κατέβηκε με το βαρύγδουπο «Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο», ότι ούτε την πρώτη χρονιά ακούστηκε η φωνή της και η τόλμη της, ούτε τα δύο χρόνια που ακολούθησαν που συνέχισε να συγκυβερνά, ούτε θα ακουστεί, λυπάμαι που το λέω, φαίνεται και από την τοποθέτηση του κυρίου Καμπούρη, ούτε τώρα θα φανεί οποιαδήποτε τόλμη. Αντίθετα, αυτό που καθορίζει η συμπεριφορά της αυτά τα τρία χρόνια και η χρονιά που ακολουθεί είναι οπωσδήποτε ότι σίγουρα σαν παράταξη κάποια στιγμή θα βρέθηκαν και θα είπαν γιατί εμείς κατεβήκαμε στις περιφερειακές εκλογές αφού είχαμε τον κύριο Μουτζούρη και την παράταξή του που τα έκανε όλα τέλεια, άρα δεν είχαμε λόγο ύπαρξης. Ίσως και γι' αυτό να κατέφυγε στο Δήμο Μυτιλήνης τελικά για να διεκδικεί την ψήφο των Μυτιλινιών πλέον. Το χρώσταγα αυτό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με συναντούν στον δρόμο και με ρωτάνε για τα τεκμενόμενα σε αυτό το τόπο και ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Πάμε λοιπόν και στην περιφερειακή μας αρχή, που συμμετέχω ακόμα. Τολμά, άλμα ανάπτυξης. Ο ένας ήταν «Τολμάμε για το Βόρειο Αιγαίο», ο άλλος «Άλμα ανάπτυξης». Μιλάω καθαρά πολιτικά. Ψάχνω λοιπόν σε αυτά τα τρία χρόνια και στο όραμα σε εισαγωγικά της Περιφερειακής Αρχής και αυτών οι οποίοι μαζί κυβερνούν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, κατά τα άλλα εξαίρετοι φίλοι και συνάδελφοι τους οποίους εκτιμώ σαν ανθρώπους, για μην παραξηγηθώ, πολιτικές είναι οι τοποθετήσεις μου πάντα, βλέπω λοιπόν ότι στον προϋπολογισμό δεν φαίνεται καταρχήν τίποτα που να αφορά την ανάπτυξη. Κάθε προϋπολογισμός, συνοδευόμενος από αυτά που είπε ο κύριος Πυλάνης φυσικά, καταδεικνύει το όραμα και τη φιλοσοφία της Περιφερειακής Αρχής για τον τόπο και τους πολίτες της. Ψάχνω λοιπόν να βρω ένα σημείο που τούτη η Περιφερειακή Αρχή και οι συνεργάτες της που συγκυβερνούν βοήθησε τον τόπο να αναπτυχθεί. Τι να δούμε, την τουριστική ανάπτυξη, να δούμε τα έργα τα μεγάλα, αν υπήρχε ένα έργο πραγματικά μεγάλο ήταν η Περιφερειακή Οδός Καλονής Πέτρας, που ξέρουμε πού βρίσκεται. Θα ήταν η παρέμβασή της για την Νότια Παράκαμψη. Θα ήταν έργα τα οποία θα ανέπτυσαν πράγματι τον τόπο και θα κρατούσαν τους νέους ανθρώπους εδώ. Θα εξασφάλιζαν θέσεις εργασίας. Και όχι τις θέσεις εργασίας που μια ατυχής για τον τόπο συγκυρία που ακούει στο όνομα κορονοϊός
οδήγησε κάποιους ανθρώπους να απασχολούνται σήμερα, έστω και με αυτή τη μορφή που απασχολούνται, μερικής απασχόλησης και με την αγωνία τι θα κάνουν για να μονιμοποιηθούν και να μείνουν μόνιμα στις δουλειές τους, που είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ο καθένας. Ποιος είναι ο προσανατολισμός σας λοιπόν στην ανάπτυξη? Θα σας πω. Το μόνο που έχετε αναπτύξει, κύριε Μουτζούρη, και απευθύνουμε σε εσάς, δεν θέλω να πω τίποτα για όλους τους λοιπούς που σας στηρίζουν, είναι ότι όντως έχετε αναπτύξει το ρουσφέτι στην πιο ακραία μορφή του, το λαγικισμό στην πιο ακραία μορφή του, έχετε ανακαλύψει και το τελευταίο καφενεδάκι στην ύπαιθρο του Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να πιείτε τα ούζα σας και να περάσετε καλά τις βραδιές σας. Έχετε για δημόσιες σχέσεις, για τραπεζώματα δημοσιογράφων, για αγκαλιές με πρίγκιπες, έχετε πραγματικά αναπτύξει τις δημόσιες σχέσεις τις προσωπικές σας. Είσαστε ένας άνθρωπος, και το λέω πρώτη φορά, και διαψεύστε με αν είναι λάθος, που δεν αισθανθήκατε την ανάγκη σε αυτόν τον τόπο να νοικιάσετε ένα σπίτι. Αλλά όπως ήρθατε να διεκδικήσετε την ψήφο μένοντας σε ένα ξενοδοχείο, συνεχίζετε να μένετε σε ένα ξενοδοχείο. Γιατί να μην φεύγουμε λίγο από το θέμα μας όμως. Και δεν έχετε καμιά σχέση με αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, ακούστε να σας πω, κύριοι συνάδελφοι της Περιφερειακής Αρχής και αγαπητοί συνάδελφοι συγκυβερνώντες με αυτή την παράταξη αυτόν τον τόπο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πριν να φέρνατε αυτό τον προϋπολογισμό, θα έπρεπε να κάνετε ένα απολογισμό για το Περιφερειακό Ταμείο, πόσα λεφτά ήρθαν στα χέρια σας, πώς τα διαχειριστήκατε, να κάνετε ένα απολογισμό πόσους έχετε προσλάβει ως ειδικούς συνεργάτες, να κάνετε ένα απολογισμό για το κταίο, πόσα έχει κοστίσει τα 3 χρόνια και τι έχει αποδώσει στην κοινωνία εδώ και στους αυτοκινητιστές, γιατί πληροφορούμε ότι δυστυχώς για σας τα περισσότερα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, φεύγουν σε άλλα κταίο εκτός Λέσβου, προκειμένου να περάσουν τον έλεγχο. Να κάνετε ένα απολογισμό πραγματικά βάσει αποτελεσμάτων για την τουριστική σας δράση και για τα 500 χιλιάρικα που σε 2 μέρες θα συζητήσουμε εδώ για τη νέα τουριστική προβολή. Ξέρουμε ποια θα είναι αυτή. Έχετε δώσει δείγματα γραφής. Και μετά να έρθετε να ζητήσετε, έχοντας δώσει στον κόσμο να καταλάβει, στους συμπολίτες μας στο Βόρειο Αιγαίο, το όραμά σας, που δεν το είδαν 3 χρόνια, το βλέπαν τουλάχιστον την τελευταία χρονιά που είναι και προεκλογική, να δώσετε τη δυνατότητα να σας κρίνουν. Και όχι να ασχολείστε από το πρωί μέχρι το βράδυ ποιοι θα μπουν στο ψηφοδέλτιό σας για να ξανακερδίσετε άλλη μια πενταετία τώρα, που αλίμονο για τον τόπο, αν κάνει το λάθος, να σας ξαναεμπιστευτεί. Με αυτές λοιπόν τις παρατηρήσεις που είναι καθαρά πολιτικές, θέλω να δηλώσω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι καταψηφίζω για πρώτη φορά τον προϋπολογισμό αυτό, γιατί είναι ένας προϋπολογισμός μία από τα ίδια, χωρίς αρχή, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς τίποτα που να δίνει αισιοδοξία στον κόσμο ότι κάτι θα αλλάξει σε αυτό το έρμο το Βόρειο Αιγαίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η κυρία Νικολάρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα αποφύγω να τοποθετηθώ στα θέματα τα οποία ανέπτυξε ο κύριος Πυλάνιτς προηγουμένως και στα οποία προφανώς συμφωνώ. Κάποια από αυτά είχα επαναλάβει και στην τοποθέτησή μου στην Οικονομική Επιτροπή. Θέλω να σταθώ σε κάποια άλλα σημεία που έχουν να κάνουν με το αν είναι φτωχός ο προϋπολογισμός, εάν κάναμε κάτι για να είναι πλουσιότερος και πού πάμε. Και θα ρωτώ και αναρωτιέμαι ποια ήταν η στάση της Περιφερειακής Αρχής απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση, ποια ήταν η στάση των συναδέλφων που συμμετέχουν στην ΕΝΠΕΣ, το συλλογικό μας όργανο, ποια ήταν η θέση του οργάνου απέναντι στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν διέθεσε στην αυτοδιοίκηση ούτε την αναλογική αύξηση στους ΚΑΠ
που το είχε τάξει η ίδια με βάση την εισηγητική της έκθεση. Ποιες ήταν οι διεκδικήσεις της Περιφερειακής Αρχής και ποιες της ΕΝΠΕ, τι δράσεις και τι κινητοποιήσεις έγιναν απέναντι σε αυτό. Επίσης, να αναφερθώ στο γεγονός ότι το σύνολο των περιφερειών της χώρας αντιμετωπίζει μειώσεις ύψους 80% σε σχέση με τα χρήματα που έπαιρναν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Θέλω να αναφερθώ στην απουσία οποιασδήποτε περιφερειακής διάστασης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάτι για το οποίο δεν καυτηριάστηκε ούτε με μια δήλωση του Περιφερειάρχη της φτωχότερης περιφέρειας της Ευρώπης. Δεν καυτηριάστηκε, δεν σχολιάστηκε, δεν τοποθετήθηκε. Σε μια περιφέρεια που πασχίζει να βρει κάπου να πιαστεί και να συγκρατήσει τον κόσμο που φεύγει και τους νέους της. Λέγαμε το καλοκαίρι ότι δεν έβρισκαν οι επιχειρήσεις της εστίασης ή των ξενοδοχείων εργαζόμενους για τις επιχειρήσεις τους. Γιατί άραγε? Γιατί ξαφνικά η ανεργία στο Βόρειο Αιγαίο έπεσε στο μηδέν, όλοι ήταν απασχολημένοι, συνέβη κάτι τέτοιο, έπεσε στην αντίληψή σας? Όχι, τα στοιχεία λένε κάτι άλλο. Δεν έβρισκαν γιατί ο κόσμος παίρνει τα μάτια του και φεύγει. Και εμείς δεν κάνουμε κάτι για να τον στηρίξουμε. Δεν υπήρξε καμία διαμαρτυρία από το γεγονός ότι ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δρομολογήσει διπλάσιο ποσό για το ΠΕΠ, 660 εκατομμύρια, η παρούσα εν τέλει αποδέχτηκε αυτό που της έδωσε η κυβέρνηση, η Περιφερειακή Αρχή αποδέχτηκε αυτό που της έδωσε η παρούσα κυβέρνηση και πέραν τούτου ουδέν. Δεν ακούστηκε εκεί. Όλα λοιπόν είναι καλώς χαμωμένα για την Περιφερειακή Αρχή, αλλά εδώ εξακολουθούμε και θα εξακολουθούμε να συζητάμε ότι τα λεφτά είναι λίγα, ότι ανακυκλώνουμε τη φτώχεια μας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό, άρα και προγραμματικές δηλώσεις ή το τεχνικό μας πρόγραμμα ούτως ώστε να συμβαδίσουμε με τον προϋπολογισμό και να κάνουμε σχέδια. Αυτή θα εξακολουθήσει να είναι η συζήτηση για πάντα. Επομένως, αναρωτιέμαι κιόλας γιατί αφού κανείς δεν διαμαρτύρεται και αφού για όλους όλα καλώς είναι καμωμένα, γιατί κάποιος να μας δώσει περισσότερα χρήματα, γιατί κάποιος να μας επιτρέψει να σχεδιάσουμε για το μέλλον, γιατί κάποιος να μας επιτρέψει να στηρίξουμε και να σχεδιάσουμε για τους πολίτες των νησιών μας. Με αυτές τις σκέψεις και για όλες αυτές τις... την απραξία της Περιφερειακής Αρχής είναι ένας λόγος για να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό του 2023. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κυρατζής. Κύριε Πρόεδρε, Κρημιζής, θα ήθελα και εγώ το λόγο μετά. Ωραία. Μετά έχει ο κύριος Κάρλας και μετά εσείς. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ήρθαμε σήμερα να ψηφίσουμε για τον καινούριο προϋπολογισμό του 2023. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο όπως την προηγούμενη, το προηγούμενο έτος, το 2022. Χρήματα ξοδεύονται άσκοπα. Πιο πριν κάποιος κύριος συνάδελφος είχε πει ότι η αντιμισθία των αιρετών είναι 413.000. Δεν είναι 413, είναι 550 στον αρχικό, εδώ, όταν γίνει. Και των συμβούλων είναι 520. Και αν θυμάμαι καλά, στο τέλος, σε μια τροποποίηση του προϋπολογισμού, είχαμε βάλει και 250 πέρυσι, συν 250. Συνεχίζουμε δηλαδή άρα το ίδιο. Ό,τι κάναμε το 2022, το 2023. Τουριστική προβολή, όλος ο κόσμος το βλέπει. Δημόσιες σχέσεις, μόνο δύο κωδικούς είδα. Περίπου 70.000 ευρώ. Εκθέσεις,
που τα αποτελέσματα δεν τα γνωρίζουμε. Κάπου 150.000 ευρώ. Άρα, ό,τι κάνατε κύριε Περιφερειάρχα το προηγούμενο έτος, αυτό θέλετε να συνεχίσετε να κάνετε. Το προηγούμενο έτος καταψηφίσαμε τον υπολογισμό γιατί νομίζουμε ότι φεύγουν άσκοπα χρήματα και δροστική προβολή και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και στις αθλητικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε και το ίδιο, εφόσον δεν έχετε αλλάξει άποψη, και θα συνεχίσουμε και τώρα να καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κυρατζή. Ο κύριος Κάρλας. Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, στην Αγλαία την Κυρίστη και την Αγλαία την Αργυρούδη. Σαν ομάρχης, ερχόταν η ώρα, όπως έρχεται σε εμάς τώρα, να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό. Δύο φορές, ομόφωνα το Νομαρχιακό τότε Συμβούλιο, καταψήφισε τον προϋπολογισμό, παίρνοντας πολιτικές αποστάσεις από την κυβέρνηση, η οποία θεωρούσε και θεωρεί διαχρονικά την αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού σαν το μακρύ χέρι της στην επαρχία. Τραβήξαμε πολλά, γιατί οι κυβερνώντες δεν χαμπαρίζουν από τέτοια. Μας φτιάξανε στα μέτρα τους, όπως μας εντέλλονται τώρα, τον προϋπολογισμό και βάσει αυτού περπάτησε δύο χρόνια η νομαρχία. Δεν το βάλαμε κάτω. Είδαμε το αδιέξοδο στο οποίο είχαμε περιέλθει, όμως τουλάχιστον είχαμε την ευαισθησία όσοι ψηφίζαμε αυτόν τον προϋπολογισμό κονσέρβα να καταγγέλουμε ταυτόχρονα την κατάσταση στην αυτοδιοίκηση και να ζητούμε από την κυβέρνηση ή τα κόμματα της Βουλής να αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο και να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες. Πράγμα που σε κάποιες στιγμές έγινε, αλλά που τώρα τα τελευταία χρόνια η παλινδρόμηση είναι θεαματική, όπως αναφέρθηκε από τους συναδέλφους, και όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στα θεσμικά, όταν ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας αναγνωρίζει τις αντισυνταγματικότητες των κινήσεων της κυβέρνησης στην αυτοδιοίκηση και για τις οποίες θα υπάρξει, λέει, θεραπεία ο κύριος Βορύδης, θεραπεία η οποία θα γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της κυβέρνησης τις αποφάσεις της λεγόμενης ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε υποχρέωση απόψε, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, ψηφίζοντες και μη ψηφίζοντες, να καταγγείλουμε την κατάσταση που επικρατεί στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και βέβαια αυτή η κατάσταση δεν είναι από μόνη της, αλλά είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών πολιτικών. Και βέβαια θα περίμενε κανείς, και εγώ από την εμπειρία που έχω από την Ομαρχία, να είχαμε εισηγήσεις από τους καθέκαστα αντιπεριφερειάρχες, θεματικούς και επιχώριους, για το τι σκέφτονται να κάνουν, μέσω και με αυτά τα λίγα λεφτά, ανταυτόν έχουμε τα κουτάκια και με αυτά προχωράμε και με αυτά καλούμαστε να συνταχθούμε ή να απομακρυνθούμε από τις επιλογές. Ο επικεφαλής παράταξής μας ήταν σαφής ότι ο προϋπολογισμός αυτός, όπως προτείνεται για ψήφιση και όπως έχει διαμορφωθεί, δεν έχει κανένα πολιτικό βάθος και κανένα πολιτικό έρισμα. Είναι λύθη και κέραμη ατάκτως ερημένη και είναι στα μέτρα και στα σταθμά της κυβέρνησης, η οποία κρατάει τα καλά για το δικό της. Το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει, το ξέρω πόσα δισεκατομμύρια ευρώ, τα κρατάει για πόναμά στον ένα και στον άλλο και μας δίνει τα ψίχουλα για να τα μοιράσουμε
όχι όπως θέλουμε εμείς, έστω και αν είναι ψίχουλα, αλλά κατά τις δικές της επιταγές και κατά τις δικές της πολιτικές επιλογές. Καταψηφίζω και εγώ τον προϋπολογισμό και θέλω να πιστεύω ότι συμπολίτευση και αντιπολίτευση θα καταγγείλουν. Έχουμε πολιτική υποχρέωση τον προϋπολογισμό αυτών που αναγκάζεται, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, η πλειοψηφία για να λειτουργήσει η περιφέρεια να τον στηρίξει, αλλά που όμως δεν είναι ένας προϋπολογισμός ζωής, είναι ένας προϋπολογισμός θανάτου, περί άμεση και ειδικότερα, που είναι από τις, η τελευταία ή από τις τελευταίες, για να μην στεναχωρήσω κάποιους, της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά ήθελα να πω και πιστεύω ότι στην πρότασή μου θα υπάρξουν επίκοα όταν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρυμιζής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. 3 λεπτά θα απασχολήσω το σώμα. Εγώ θέλω να... Αυτά που βλέπω στον τόπο μου, παιδιά, και ειλικρινά. Βλέπω ότι ξεκόλλησε το φράγμα της κόρης στο γεφύρι, ένα έργο το οποίο το παλεύει χείος πάνω από 100 χρόνια. Καλός ή κακός είναι σε μία φάση υλοποίησης. Δρομολογήθηκε η επέκταση του αεροδρομίου. Αυτό που χρεώνεται η περιφέρεια είναι να φτιάξει τον παραλιακό δρόμο, το οποίο δουλεύεται και δουλεύεται. Συντάχθηκε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για το Βόρειο Αιγαίο, το οποίο είχε εκατοντάδες μελέτες μέσα. Και αυτά είναι για τις επόμενες περιφερειακές αρχές. Εγώ θα σας πω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολλά στραβά. Έτσι. Το ότι το Βόρειο Αιγαίο είναι το τελευταίο στην ανάπτυξη δεν μας προβληματίζει καθόλου λόγω του μεταναστευτικού. Αυτό πιστεύω ότι είναι το κύριο θέμα. Έτσι, η Χίος τουλάχιστον αντιστάθηκε και θα αντιστάθεται συνέχεια. Εγώ με αυτά που βλέπω κρίνω θετικά την Περιφερειακή Αρχή και θα ψηφίσω ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κρυμιζή. Λοιπόν, κύριε Αντωνέλη, θέλετε να... Κύριε Πρόεδρε, ναι. Έχω ζητήσει το λόγο. Τον έχετε. Κύριε Πρόεδρε. Α, και δεν τον άκουσα. Κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ναι. Μπορώ να μιλήσω? Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο προβληματισμός που αναπτύσσεται στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν είναι, θα έλεγα, αυτός που απαιτούν οι καιροί και η κρισιμότητα της κατάστασης λόγω και των εθνικών προβλημάτων που υπάρχουν με την γείτονα χώρα. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν έχει γίνει κατανοητό από την Περιφερειακή Αρχή που όσο και αν αποχώρησε ο κύριος Χριστόφας στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ότι σήμερα αυτό το ακριτικό Αιγαίο αυτοί οι άνθρωποι στα 10 νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου καλούνται να υπερασπιστούν την πατρίδα τους και θα την υπερασπιστούν. Όμως δεν μπορούν να μην αντιδρούν και να αντιστέκονται σε αυτή την κατάδια που οδηγούν οι πολιτικές δυνάμεις του Κοινοβουλίου. Εμείς θεωρούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αντανακλά ο προϋπολογισμός μια βαθιά ταξική πολιτική που υλοποιείται στα πλαίσια της συνέχισης των μνημονίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκάστοτε κυβερνήσεων. Δείχνει ότι απλά διαχειρίζεστε την πολιτική λιτότητας, της ακρίβειας και της μιζέριας σε βάρος των λαϊκών οικογενειών. Δείχνει ο προϋπολογισμός ότι έχετε μια φιλοσοφία και μια πρακτική που σας θέλει να λειτουργείτε ως εργαλείο προώθησης των αντιλαϊκών πολιτικών σε όλες τις εκφάσεις της ζωής των κατοίκων των παραμεθόριων νησιών. Εκφράζει αυτό που υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους, έστω να ψελίσετε, να διεκδικήσετε τα αναφέρετα δικαιώματα των νησιωτών και προωθείτε τελικά μέσα από τον προϋπολογισμό μια
βάρβαρη αντιλαϊκή οικονομική πολιτική που εκφράζεται σε όλους τους τομείς. Και στα ζητήματα της παιδείας, που δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, όμως χρηματοδοτήσατε δήμους για έργα οδικά, αλλά ουδέποτε για να ανακαινιστεί μια εκπαιδευτική μονάδα. Δεν θα μπορούσατε. Δεν θα μπορούσε να γίνει προγραμματική συμφωνία μεταξύ περιφέρειας και δήμου κάποιου νησιού, ούτως ώστε να φτιαχθεί αυτή η έρημη η σχολή στη Σάμο που έχει χτυπηθεί από το σεισμό. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσουν έργα κοινωνικής πρόνοιας που να στηρίζουν τους κατοίκους των νησιών μας, αλλά μείναμε σε αυτά τα 50 χιλιάρικα που δίνει το Υπουργείο και φωνή καμία. Δεν θα μπορούσε ο προϋπολογισμός να στηρίξει τις προτάσεις Περιφερειακής Ομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες και να δώσει μία προοπτική στα χοντρά προβλήματα. Για φανταστείτε, είμαστε η μοναδική περιφέρεια σε ολόκληρη την επικράτεια που έκλεισε ειδικό σχολείο στην Ικαρία και δεν ψελίσαμε ούτε μία κουβέντα. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε. Δεν είπαμε μέχρι εδώ ότι αυτά τα παιδιά είναι άνθρωποι. Να θυμηθούμε, να μιλήσουμε για τους Ρωμά. Δεν το λέω με αφορμή το θάνατο του Φραγκούλη. Λέω αυτή η κατάσταση, η κατάδεια, κάθε πρωί να κατεβαίνουν από την Παγανή η Ρωμά σε αυτό το χάλι, ρακένδυτη, να μην έχουν δουλειά, να είναι σε μια εξαθλίωση και να μην έχει αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα, να μην υπάρχει ένα φράγκο. Και επειδή, αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίου σας αρχής, θα μπορούσαμε κάτω από το βάρος των φυσικών φαινομένων που είχαμε τους σεισμούς στη Βρύσα, στη Χίο, στην Σάμο, τα πλημμυρικά φαινόμενα, τις δασικές πυρκαγιές, να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας. Κύριε Πρωθυπουργέ, τα νησιά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Θέλουμε αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Και εμείς ανεχόμαστε ποσά, πραγματικά, αγαπητή Αντιπρόεδρε της Οικονομικής Επιτροπής, κυρία Αντωνέλη, δεν μπορώ να βρω τις αυξήσεις που έγιναν στους προϋπολογισμούς. Έχω και τους τέσσερις εδώ, και του 20 και του 21 και του 22 και του 23. Ούτε καν στοιχειοδός η πληροθεωριστική τάση δεν έχει μπει. Να πούμε για το ότι φέτος πήγαμε στη Θήμαινα και είδαμε την κατάδεια αυτή της αυτού του νησιού, της ζωής αυτών των ανθρώπων, και να μην υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα 5 μικρά νησιά του Αιγαίου που σήμερα η τουρκική επιθετικότητα τα έχει στο στόχαστρό της. Και να κλείσω με το πιο χαρακτηριστικό. Έχουμε δει μέσα από τον προϋπολογισμό ότι χτυπιέται βάνασα το ανθρώπινο δημοσιοπαλικό προσωπικό, έτσι, που συνεχώς στείνει από το 2012, που η μισθοδοσία που υπάρχει δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όχι την αύξηση μισθού, αλλά ούτε αυτές τις οριμάσεις μισθολογικό κλιμακείο. Και έχουμε και το τραγικό να παίρνονται αποφάσεις ομόφωνες στην Οικονομική Επιτροπή, να τους δοθούν τα μέσα ατομικής προστασίας και η έλλειψη γιατρού, εργασίας ή τεχνικού ασφαλείας να μην μπορεί να τους τα δώσει. Ζητώ λοιπόν από τον κύριο Περιφερειάρχη, έκκληση του κάνω, να βρει τη λύση άμεσα, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι που όλοι λέμε ότι προσφέρουν, που όλοι λέμε ότι αποτελούν στήριγμα της ζωής στην περιφερειακή λειτουργία, να πάρουν αυτά τα χρήματα, ούτως ώστε να μπορέσουν να πάρουν και εκείνοι και οι οικογένειές τους μια ανάσα. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με την εξής πρόταση. Ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή να διαμαρτυρηθεί απέναντι στην κρατική εξουσία για τις συνεχώς μειούμενες δαπάνες των κεντρικών αυτοτελών πόρων και των χρηματοδοτήσεων. Σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους. Με υγεία και εσάς και τις οικογένειές. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να πω, πριν την Αναστασία, να πω δύο λόγια. Ο κύριος Βρουλής είχε ζητήσει το λόγο.
Πώς? Και ο κύριος... Ευχαριστώ, κύριε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Α, πει είναι τον κύριο Αυρουλή, ο οποίος είναι καλύτερος σε μου να τα πει. Θα μιλήσετε και εγώ μετά. Θα μιλήσετε, θα μιλήσετε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ λοιπόν και ευχαριστώ τους συναδέλφους. Δύο λεφτά θα κάνω, δεν θα μακρηγορήσω. Βλέπω όμως ότι υπάρχει από όλους τους συναδέλφους, τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, ότι υπάρχει μια ταυτοποίηση, προσπαθούν δηλαδή να μας εντάξουν κάτω από το άρμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Λέω λοιπόν, μη ρωτάμε για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία, δεν θα πω ότι με κυνηγά εμένα αλλά προσωπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι μας έχει στην απέναντι. Και δεν θα πω τίποτα άλλο από την Σάμο που είδαμε τα γεγονότα. Να μην πάρω το λόγο για τον κύριο Πανδουράκη. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς κατηδίκαμε σαν συνδυασμός ανεξάρτητος και με όλο το σεβασμό που έχω προς τον κύριο Χατζικομνηνό, θέλω να πω και τον σέβομαι και τον αγαπώ και το ξέρει, αλλά εμείς κατεβήκαμε όλοι μαζί με μία, σε μία παράταξη και με ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα πιστεύω ότι το ακολουθήσατε κι εσείς μέχρι ενός σημείου. Αντιλαμβάνομαι ότι αν δεν είχατε έρθει σε ρήξη, πιθανόν να είσαστε στο ίδιο τραπέζι που είμαστε και εμείς τώρα. Δεν μπορώ να πω αναλυτικά για τα έργα τα οποία δεν, πιθανόν δεν έγιναν στην Λέσβο, που δεν το πιστεύω, αλλά όμως για τυχείο θεωρώ, αναφέρθηκε και ο κύριος Κρυμιζής, ότι έγιναν, ότι γίνονται, και επίσης σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Αμπαζής σχετικά με τον Δήμο, εμείς συμβάλαμε στο να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις σε όλη την περιφέρεια και ειδικά στον Δήμο της Χίου. Δεν μπορούμε βέβαια εμείς να επισέλθουμε στο θέμα των σχολείων. Βοηθάμε. Όπως δώσατε λεφτά για το οδικό δίκτυο, κύριε Βρουλή, και πολύ καλά κάνατε, να δώσετε και για σχολείο, για το πέμπτο ή για κάποιο άλλο σχολείο που έχει ανάγκη. Κοιτάξτε, δεν μας ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Εάν μας ζητηθεί, υποθέτω, ο κύριος Περιφερειάρχης είπε επιλέξει ειδικά για το ειδικό σχολείο, αναφέρθηκε και ο κύριος Καμπούρης, ότι ναι, βρείτε χώρο και εμείς θα τον επιδοτήσουμε, θα πληρώσουμε το ενίκιο. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε κοντά στα προβλήματα του κόσμου και θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, τελευταίος χρόνος είναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο λαός ξέρει τι θα κάνει. Πιστεύω ότι έχει μέτρο σύγκρισης εδώ και 20 χρόνια. Έχει μέτρο σύγκρισης την περιφερειακή, την περιφέρεια του κυρίου Μουτζούρη με τις προηγούμενες, με τις προηγούμενες περιφέρειες. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυρία Αντωνέλη καλώς έφερε τον προϋπολογισμό έτσι που τον, μας τον έφερε. Η τροποποίηση είναι γι' αυτό το λόγο. Ό,τι υπάρχει το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε. Και πιστεύω ότι το ψηφίσμα... Δεν ξέρω αν κάποιος μιλάει, εν πάση περιπτώσει. Τον ψηφίζω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ο κύριος Γενούζος ήθελε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Κούστα και εγώ, ε. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι, Βασίλη. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε? Ναι, ναι, σ' ακούμε, Βασίλη. Ποιος μιλάει τώρα? Συγγνώμη, Παναγιώτη. Θα ζητούσα για 2 με 3 λεπτά και εγώ να πάρω το λόγο. Ζητώ την ανοχή σας. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ο κύριος Γενούζος, μετά έχει ο κύριος Νύκτας, μετά ο κύριος Πανουράκης. Πάμε. Ναι. Ο κύριος Γενούζος το λόγο. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να αναφερθώ για το ειδικό σχολείο της Ικαρίας, που είναι ο κύριος Αμπαζής. Το ειδικό σχολείο είναι το ειδικό δημοτικό έκκληση, διότι δεν υπάρχουν παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί έχουν αποσπαστεί σε άλλα σχολεία. Αν του χρόνου υπάρξουν παιδιά, αυτούν θα ξανανοίξει το σχολείο. Αυτό ήθελα να πω, μια διευκρίνηση. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Γενούζο, για την... Ο κύριος Νύκτας. Ναι, χαιρετώ στους συναδέλφους. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Μουτζούρη. Αυτό που ήθελα να πω, δεν θα λάβανα το λόγο, από την ώρα όμως που βλέπω
όλη αυτή την καταδικαστική συνεχή προσπάθεια των συναδέλφων να απαξιώσουν κάθε πτυχή αυτού του προϋπολογισμού, θεωρώ υποχρεώσιμο ότι πρέπει να μιλήσω. Θέλω να πω λοιπόν πρώτα ότι είναι ένας σοβαρός προϋπολογισμός, κοστολογισμένος, με προσπάθεια να διαφανεί πραγματικά και το κοινωνικό πρόσωπο αλλά και το πρόγραμμα της περιφέρειας στα θέματα των έργων. Υπόθηκε προηγουμένως και από τους άλλους συναδέλφους ότι η περιφερειακή αρχή δική μας δεν έχει κάνει έργα και ότι έχουν μείνει στάσιμα. Επειδή το πρώτος που τα ανέφερε είναι ο συνάδελφος και φίλος ο Άρης, πρέπει να του πω το εξής. Εγώ είδα μια κριτική στο θέμα μόνο της Λέσβου. Η περιφέρεια μας δεν είναι μόνο η Λέσβος. Δεν λέω ότι στη Λέσβο δεν πήγε καλά η περιφερειακή αρχή ή δεν έχουμε έργο. Λέω ότι καλό είναι να κοιτάξουμε και τις υπόλοιπες περιφέρειες. Όπως είπα προηγουμένως και ο κ. Κερμιζής αλλά και ο κ. Γρουλής, πραγματικά σε Χίο γίνεται κοσμογονία. Έργα τα οποία είχαν να λυθούν και να είχαν βαλτώσει δεκαετίες και ο Χιώτης τα έβλεπε και δεν μπορούσε να το πιστέψει, όπως το φράγμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, αδόλε πολλά εισαγωγικά και πολλά αρτηματικά πώς έγινε αυτό το πράγμα και καταφέραμε να το προχωρήσουμε, είναι θαύμα, πραγματικά θαύμα. Το αεροδρόμιο το οποίο γελούσε ήταν ανέκδοτο πια ατυχίο το αεροδρόμιο. Και καταφέραμε να προχωρήσει το αεροδρόμιο και να είναι σε λίγο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον από την πλευρά της περιφέρειας, να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το τομέα που αναλάβαμε. Επίσης, έχουμε το λογοκομείο, ήταν το Καλουτάς και διάφορα τεράστια έργα, περιφερειακοί δρόμοι. Πραγματικά, στοιχείο. Το νοσοκομείο, το νοσοκομείο. Πώς? Το νοσοκομείο, βέβαια. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, εγώ το αντιλαμβάνομαι εδώ που ζω, είναι πραγματική κοσμογονία. Όμως, επειδή δεν ζούμε μόνο στοιχείο, αλλά έχουμε πληροφόρηση και για τα άλλα νησιά, πιστεύω και μαθαίνω ότι και στα υπόλοιπα νησιά πάνε πάρα πολύ καλά τα έργα. Πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε να τα μηδενίζουμε όλα. Είναι πάρα πολλά τα έργα που κάνουμε και μάλιστα έργα τα οποία, επαναλαμβάνω, είχαν βαλτώσει. Τουλάχιστον μια αντικειμενικότητα θα ήταν χρήσιμη. Μπορεί να κάνουμε και άλλα, χρειαζόταν και άλλα περισσότερα. Αλλά όμως, σε κάθε περίπτωση, δεν μείναμε στάσιμοι, δεν μείναμε ανενεργοί. Προχωρήσαμε, προσπαθήσαμε, παλέψαμε και έτσι γίνεται και το αναγνωρίζει ο κόσμος. Λέμε γιατί υπήρξε πρωτογενή τομέα ένα φοβερό έργο από τον κύριο Κουβέλιο και οφείλαμε να το αναγνωρίσουμε. Επίσης, αναφέρθηκε για τον τουρισμό. Στον τουρισμό, εγώ δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο παρά μόνο τους φορείς, όπως ήταν ο φορέας τουλάχιστον τουρισμού της Χίου, όπως είναι ο πρόεδρος η Αντιγόνη, η μαϊστράτη των ξενοδόχων, οι οποίοι, αν δείτε δημοσίως όπως έχουν εκφραστεί, θα δείτε ότι πραγματικά και σε αυτόν τον τομέα έχουν γίνει θαύματα. Όταν λέμε ότι στη Λίμνο, και το ξέρετε όσοι είσαστε από τη Λίμνο, είχε πάει πάρα πολύ καλά και μην αρχίσουμε να λέμε μα ήταν στο τελικός εξωτερικός, είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι κοντά στην Βόρεια Ελλάδα. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι σε αυτή τη συγκυρία εμείς μπορέσαμε και κάναμε πράγματα και ήρθε κόρη μας. Τώρα πώς ήρθε, είμαστε τυχεροί, ας είμαστε και τυχεροί. Στη Σάμο το ίδιο. Είναι για πρώτη φορά που είχαμε εφαρμόσει εμείς οι ίδιοι το λέω για τον τουρισμό, γιατί θα τα πούμε και τη Τετάρτη, και ζητήσαμε από τους φορείς τα αιτήματά τους και τα εφαρμόσαμε όσα μας στείλανε. Και θα το δείτε την Τετάρτη. Επαναλαμβάνω λοιπόν, την κοινωνική πολιτική ήταν η πρώτη φορά που εμείς ακόμα και στοιχείο ότι η περιφέρειά μας διένει με προϊόντα. Δεν είναι σημαντικά, όχι, αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι, δεν είμαστε ενεργοί. Και όσο για το ΤΕΒΑ, αποκολλήθηκε πραγματικά και θα διενεργηθούν τεράστια ποσά. Άρα λοιπόν, αν μην μηδενίσουμε όλα τα λεφτά, αντιλαμβανόμαστε ότι όλη η δουλειά μας και η δικιά σας, η δικιά μας δουλειά είναι άλλη, η δικιά σας δουλειά είναι να κάνετε την αντιπολίτευση, το σεβόμαστε, αλλά δεν είναι σωστό να υπάρχει αυτή η καταστροφολογία. Δεν είναι σωστό. Πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωρίζονται αυτήν το ορθό, να αναγνωρίζονται αυτά που είναι τα αρτικά και στα αρτικά προφανώς να μας καταλογίσει ό,τι θέλετε. Αλλά η περιφερειακή αρχή, η Μουζούρη και οι υπόλοιποι είμαστε επιτυχημένοι. Αυτό θα το δείτε και στις εκλογές. Σας το εγγυούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Μουτζούρης έχει 70% αποδοχή και θα το δείτε του χρόνου. Κλείστε. Λοιπόν, κύριε Αντωνέλη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο. Μιλάμε. Ανοίγει ο Πανουράκης. Ναι, είναι ο κύριος Πανουράκης και μετά ο κύριος Μπουχθάνος. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά μου έδωσε λαβές και ο φίλος μου ο Γιώργος Αμπατζής. Δεν θα μιλήσω βέβαια για έργα και σε ό,τι αφορά τα σχολεία που είπε ο φίλος μου ο Γιώργος. Θα έχω την ευκαιρία στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει το Γενάρη στη Σάμμο να αναφερθώ σε όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει. Μπράβο Βασίλη, μπράβο Γκέμι, μπράβο, μπράβο. Και πραγματικά φίλε Γιώργο έχει γίνει κοσμογονία, γιατί ήταν πολλά έργα βαλτωμένα και τα έχουμε προχωρήσει. Θα αναφερθώ λοιπόν λεπτομερώς στο Γενάρη. Για το σχολείο που είπες φίλε Γιώργο, μην ξεχνάμε ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολλοί εργασίες στο κτίριο του ΚΕΙΓΕ πάνω στην Αγία Ειρήνη, που σε λίγο χρονικό διάστημα θα στεγάσει το μουσικό σχολείο, που δεν ήταν ούτε αρμοδιότητά μας, ούτε ευθύνη δικιά μας. Το λέω έτσι για να καταλάβεις Γιώργο το τι γίνεται. Τώρα, επειδή είπε κάτι ο φίλος μου Παντελής ο Βρουλής, σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν με τον ερχομό του Γενικού Γραμματέα και της Πολιτιστικής Επιτροπής του κ. Μαρινάκη. Εγώ δεν αισθάνομαι να είναι απέναντί μου η Νέα Δημοκρατία, ούτε εγώ... Για τον προϋπολογισμό μιλάμε, κύριε συνάδελφοι. Ακούστε με λίγο, τελειώνω. Θεωρώ ότι ο εκάστοτε Μαρινάκης δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο κόσμος της. Είναι ο ανιδιοτελής ψηφοφόρος, ο έμπορος, ο καταστηματάρχης, ο βιοπαλαιστής, ο υγιής επιχειρηματίας. Εγώ μια ζωή με αυτούς ήμουν και θα συνεχίσω να είμαι. Και σας δηλώνω και το γνωρίζει και ο κύριος Μουτζούρης. Παραμένω στη Νέα Δημοκρατία και είμαι και με τον Μουτζούρη. Ευχαριστώ και προφανώς υπερψηφίζω το ο κύριος Μπουχδάνος το λόγο. Κύριε Μπουχδάνο. Καταρχάς ομολογώ ότι εκπλήσωμαι και χαίρομαι που συνάδελφοι οικειοποιούνται τις θέσεις μου, τις απόψεις μου, το έργο το προηγούμενο και το πάστο εκτός οικειοποιούνται εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Ο καθένας γνωρίζει ακριβώς τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Στη συνέχεια ήθελα να πω ότι εκτός του ότι δεν είδα κάτι καινούριο, δεν έχω πάρει απαντήσεις για δύο θέματα πολύ σημαντικά που γίνανε και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όσον αφορά τη μελέτη του Αγίου Γεωργίου με σύνδεση από το Φελό Ποτάμι με τον δρόμο Κύου Μεστών και την απένταξη του έργου της μελέτης σχετικά με το Παλιτάς, έργα τα οποία είναι ψηφισμένα από τα συλλαγικά όργανα και από την Οικονομική Επιτροπή, να μην φεύγουμε όμως από το θέμα, αλλά και δηλαδή, από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτά είναι θέματα τα οποία χρειάζονται σχετικές απαντήσεις για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις απόψεις. Δεν ήθελα στην παρούσα φάση να μιλήσω κάτι πέρα, διότι δεν είναι το θέμα το τεχνικό πρόγραμμα. Επιφυλασσόμενα για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αντωνέλη. Λοιπόν, πρώτον να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν εμέσως πλην σαφώς. Καταρχήν, η ανησυχία του κυρίου Σπυλάνη για το αν θα είναι σύνομος ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή μετά την απόφαση του ΣΤΕ, θέλω να τον καθησυχάσω ότι δεν υφίσταται. Το ΣΤΕ αποφάσισε μετά από προσφυγή σε ό,τι αφορούσε τους Δήμους και δεν υπάρχει απόφαση αυτή τη στιγμή που να αφορά τις περιφέρειες. Άρα λοιπόν είναι απολύτως σύνομος. Ως προς τις παρατηρήσεις που έγιναν από κάποιους συναδέλφους και τη σύγχυση που υπάρχει σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Βουλής όταν και παρουσιάζεται το τεχνικό πρόγραμμα. Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εκ του νόμου δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα όταν παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός. Δίνεται στις περιφέρειες. Δίνεται η δυνατότητα το τεχνικό πρόγραμμα να παρουσιαστεί και μετά. Άρα λοιπόν να μην συγχαίουμε τα όργανα, άλλο η Βουλή, άλλο το Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλο η Δήμη. Ως προς την πρόταση που έκανε ο κύριος Μανάβης, και καταλαβαίνω πολύ καλά την αγωνία του, για το δάνειο που είχε πάρει η ΑΕΝΑΛ. Νομίζω, Νίκο, ότι ξέρεις πολύ καλά ότι αν δεν υπάρχει πλήρης εκαθάριση της ΑΕΝΑΛ,
δεν μπορούν να αποδοθούν οι ευθύνες και ποιο είναι το διάδοχο σχήμα που ξέρουμε ότι είναι, αλλά αν δεν γίνει η εκαθάριση, δεν μπορεί να αναλυφθεί καμία υποχρέωση από την περιφέρεια. Άκουσα λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποιοι συνάδελφοι κάνουν μνήμα γιατί υπάρχουν 400.000 για αποζημιώσεις αιρετών. Καταρχήν θέλω να καταθέσω την ξεκάθαρη θέση μου ότι δεν μπορεί να υπάρχει δουλειά που να μην αμείβεται. Για μένα το να είναι κανείς αιρετός, εκλεγμένος και να έχει θεσμικό ρόλο σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύει και γι' αυτό πρέπει να αμείβεται. Αυτά είναι λαϊκισμοί αισχύς του είδους, γιατί δεν είδα κανέναν από όσους έβαλαν τα θέματα αυτά να έχει παραιτηθεί της αντιμιστίας του, είτε από τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, είτε από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Ας σταματήσει λοιπόν ο φαριζαϊσμός αυτού του είδους. Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό παντοπολείο και γενικότερα την κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάσει του Καλλικράτη, είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Άκουσα τον Γιώργο τον Αμπατζή, του οποίου συμμερίζομαι την αγωνία για τους Ρωμά και για τα σχολεία, αλλά και τα δύο είναι αρμοδιότητες των Δήμων. Και βεβαίως για τα σχολεία πρέπει να πω ότι δεν έχει ζητηθεί από κάποιο Δήμο ο οποίος έχει την αρμοδιότητα κάτι ανάλογο και να μην το έχουμε πράξει. Ως προς τα υπόλοιπα θα τελειώσετε, κύριε Αλατζά, με το φλερτ με την κυρία Κυρίτση. Μπράβο σας. Λοιπόν, κατάλαβες τι είπα. Ιδεολογικό φλερτ εννοώ. Οι ευκρινήσεις δίνω για τα χρήματα τα οποία δεν... Λοιπόν, συνεχίζω. Παρακαλώ, συνεχίζω. Συνεχίζω. Και λέω ότι τα χρήματα... Συνεχίζω. Τα δίνουμε... κυρία Κυρίτση, παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Άκουσα όλους τους συναδέλφους πολύ υπομονετικά. Δεν τοποθετήθηκα στην αρχή. Θα μ' ακούσετε. Λοιπόν, ένα τσουβάλι χρήματα, άλλος λέει ένα τσουβάλι χρήματα σε κωδικούς. Άλλος λέει είναι λαϊκισμός το ότι ο περιφερειάρχης πάει στο καφενείο, γιατί μπορεί ο άνθρωπος, ο όποιος τέλος πάντων, να είναι υπέρ του λουδουβικισμού και ότι οι πληβοί πρέπει να έρχονται στα γραφεία μας. Άλλος, ο πολιτισμός είναι σπατάλι. Άλλος, ο τουρισμός γίνεται για την προσωπική προβολή κτλ. Δεν θα σχολιάσω τις τοποθετήσεις αυτές, γιατί κατά την άποψή μου εκφράζουν συγκεκριμένες στάσεις ανθρώπων και καλά είναι να ακούγονται. Για μας λοιπόν, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η αγροτική πολιτική, η κτηνοτροφία δεν είναι σπατάλες, είναι στοχευμένες πολιτικές μας παρεμβάσεις για τις οποίες και είμαστε υπερήφανοι, που τις πραγματοποιούμε. Βεβαίως, δεν είναι για μας αρκετά. Δεν είμαστε μάγοι για να μπορούμε να ανατρέψουμε ένα κλίμα, για παράδειγμα στον τουρισμό, το οποίο ανατράπηκε βία μετά τις ευρωπαϊκές και κρατικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Θέλω να πω ότι σε επίπεδο φιλοσοφικό, τόσο η κυρία Κυρίτση, όσο και ο κύριος, συμφωνώ απόλυτα και με την κυρία Κυρίτση και με τον κύριο Μανάβη, εάν αυτό θα ήταν εδώ ένα βήμα μέσα από το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ποια είναι η αυτοδιοίκηση που θέλουμε. Δυστυχώς, το να συζητήσουμε εμείς εδώ για το ποια είναι η αυτοδιοίκηση που θέλουμε δεν θα βγει πουθενά. Δεν θα μας ακούσει κανείς, γιατί γι' αυτό υπάρχουν αρμόδια όργανα όπως είναι η Βουλή, όπως είναι οι κυβερνήσεις, μέσα στα οποία παίρνονται οι αποφάσεις που εμείς υλοποιούμε. Οφείλω, όχι γιατί δεν το ξέρετε, αλλά επειδή ίσως παρακολουθήσουν και κάποιοι συμπολίτες μας, να κάνω κάποιες διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Η σύνταξη του προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται ως εξής. Έρχονται οι κατευθυντήριες γραμμές είτε από τους μνημονιακούς στην Τρόικα κάποτε, είτε από το παρατηρητήριο τώρα, είτε από τα ανάλογα υπουργεία. Με βάση λοιπόν αυτά, εμείς ως Περιφερειακή Αρχή
στέλνετε από τις υπηρεσίες σε όλους τους συναδέλφους αντιπεριφερειάρχες και σε όλες τις διευθύνσεις, πείτε μας τι θέλετε, τι προτείνετε εδώ για το πώς να συντάξουμε τον προϋπολογισμό. Αυτά λαμβάνονται στην οικονομική υπηρεσία, αξιολογούνται με βάση το θεσμικό και το νομικό πλαίσιο, γιατί ναι, μας αρέσει και εμάς να ονειρευόμαστε. Και εγώ θέλω αύριο το πρωί να μπορώ να λέω στον Περιφερειάρχη, όταν βάζει ζήτημα το παιδάκι από τη Γέρα, πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε εκεί με στη δυσάρεστη θέση, να πω δεν μπορούμε, γιατί δεν μας δίνεται το νομικό δικαίωμα. Εδώ λοιπόν, όταν μας ψήφισαν οι συμπολίτες μας, δεν μας ψήφισαν γιατί πιστεύανε ότι η δική μας επανάσταση θα ανατρέψει το σύστημα της αυτοδιοίκησης. Μας ψήφισαν ακριβώς για να εφαρμόσουμε μια ορισμένη πολιτική για την οποία και θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας. Ατάκτως ερημένα σοβαρολογείτε ή δεν μπορείτε να διαβάζετε λοιπόν προϋπολογισμούς ή τι να υποθέσω άλλο. Ξέρω και θα σας το πω στο τέλος, μετά από 12 χρόνια τι έχω συμπεράνει. Είναι η πρώτη φορά που Περιφερειακή Αρχή έχει καταρτισμένα σχέδια επιχειρησιακό τετραετές για τον πολιτισμό, σχέδιο δράσης για τον τουρισμό, σχέδιο δράσης για τον αθλητισμό, τα οποία προήλθαν μέσα από διαβούλευση. Δηλαδή, αυτό θα πει άμεση δημοκρατία. Ακούω την κοινωνία και παίρνω το τι θέλει μέσα στα κανονιστικά όρια του νόμου, όμως, και με βάση αυτά προχωρώ. Τελειώνοντας, πρέπει να επισημάνω ότι εδώ μέσα, πέρα από τους συναδέλφους και τον κύριο Κρυμιζή, εννοώ τους συναδέλφους που είμαστε στην Περιφερειακή Αρχή, μέσα σε αυτή την αίθουσα και σε αυτή τη συνεδρίαση ακούστηκε μία όρημη φωνή που εγώ για αυτήν θέλω να πω ένα ευχαριστώ, γιατί οι εφηβικές φωνές περίσσεψαν και σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μιλάω βέβαια για τον Μανώλη τον Γκάρλα. Έκανε μία όρημη τοποθέτηση, έχοντας ο άνθρωπος επίγνωση προφανώς και μην μπλέκοντας το ιδεατό με το ρεαλιστικό και το τι μπορεί να γίνει, το ποια είναι η αυτοδιοίκηση. 12 χρόνια εισηγούμε προϋπολογισμούς. Κύριε Περιφερειάρχη, θα εισηγηθώ και τον επόμενο. Επειδή εγώ ξέρω ότι θα είμαστε ξανά Περιφερειακή Αρχή, εγώ μπορεί να μην εκλεγώ. Αν όμως εκλεγώ, από τώρα σας λέω ότι βαρέθηκα. 12 χρόνια εισηγούμε ως αυτοδιοικητική αποθέσεις ευθύνης προϋπολογισμούς. 12 χρόνια βαρέθηκα να ακούω τις πλειοψηφίες να λένε είναι εκπληκτικός ο προϋπολογισμός μας και την αντιπολίτευση να λέει τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ειλικρινά σας μιλώ ότι αν αυτό το έργο γινόταν ένα έργο και το έδειχναν στους πολίτες, η αποχή στις αυτοδιοικητικές θα ανέβαινε στο 95%, αρκεί να είχαν την υπομονή να μας παρακολουθήσουν. Και επειδή είπε λοιπόν η Αγλαία η Κυρίτση, κλείνω πάλι με αυτήν, ότι δεν υπήρξε σοβαρή πολιτική εισήγηση για τον προϋπολογισμό, θέλω λοιπόν να καταθέσω μία σοβαρή, κατά την δική μου άποψη για την αυτοδιοίκηση. Θέλω λοιπόν να πω ότι ζώντας σε μια προσχηματική δημοκρατία, αυτή είναι η δική μου πολιτική άποψη, είναι προσχηματική και η αυτοδιοίκηση. Δεν υπάρχει αυτοδιοίκηση. Θα μπορούσε να υπάρξει αυτοδιοίκηση εάν ο λαός αποφάσιζε να ψηφίσει διαφορετικές κυβερνήσεις που θα είχαν ως στόχο, δεν με ενδιαφέρει εμένα πια, μια όποια κυβέρνηση που θα είχε ως στόχο τον εξής. Και ποιοι είστε, Βόρειο Αιγαίο, θα έχετε από μας αυτούς τους πόρους. Αυτούς τους πόρους θα τους προσαρμόσετε το δικαίωμα, πέρα από παρατηρητήρια και κουτάκια
και υπουργικές αποφάσεις, να τους συντάξετε τους προϋπολογισμούς σας σύμφωνα με τις ανάγκες του τόπου σας. Θα ελεγχθείτε από εκεί και πέρα, γιατί ως γνωστόν στην αυτοδιοίκηση υπήρξε το μεγαλύτερο κλέψιμο και οι μεγαλύτερες λαμογές. Θα ελεγχθούν το έσχες, όχι το πόθεν, όχι μόνο το δικό σας, αλλά και των συγγενών μέχρι 8 βαθμού. Αυτό για μένα είναι όραμα αυτοδιοίκησης. Αυτοδιαχείριση σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε τόπου. Μέχρι τότε, όσο οι λαοί θα αποφασίζουν για το ποιες κυβερνήσεις θέλουν, υπόλογοι δεν είναι η Αντωνέλη ή η Περιφερειακή Μουρτζούρη ή όποιος, ή η Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση. Εμείς εκτελούμε τις πολιτικές των κομμάτων και των κυβερνήσεων που επιλέγει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Δυστυχώς, και γι' αυτό λέω ότι είναι προσχηματική η δημοκρατία μας, δεν υπάρχει δυνατότητα να παρατυπήσουμε. Είναι συγκεκριμένα αυτά που πρέπει να κάνουμε και αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Όλα τα άλλα τα λέμε για να ακούμε τους εαυτούς μας, να λέμε τι ωραία τα είπαμε, πόσο ωραία τα φανταζόμαστε και πόσο ιδανικοί είμαστε. Επιτέλους, ας βάλουμε λίγο τον ναρκισισμό στην τσέπη. Είμαστε μια χώρα χρεοκοπημένη που ζει κάτω από το πέλμα των ελεγκτών. Αυτά ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ωραία, ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές. Δεν υπάρχει έκκληση. Θα με τα πεις άμα θες αυτή. Κύριε Πρόεδρε, δευτερολογίες. Θέλουμε δευτερολογία. Υπόθηκαν πολλά πράγματα. Οι απόψεις της κυρίας Αντωνέλη θίξανε πολιτικές και νομίζω ότι χρήζουν κάποιων απαντήσεων ή τοποθετήσεων. Δεν νομίζω ότι έφυξε κανένα προσωπικό, ούτε θα δείξω. Δεν είναι ούτε προσωπικού. Εμείς δεν μιλάμε ποτέ. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Λέχτηκαν κάποια πράγματα για τα δάνεια της ΑΕΝΑΛ που δεν είναι ακριβή. Εγώ μια διευκρίνηση θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω επανατοποθέτηση. Ούτε κι εγώ επανατοποθέτηση. Η συλλογική απάντηση θέλω, θέλω να διευκρινίσω. Εμείς ποτέ. Δεν υπάρχει. Εγώ θέλω να διευκρινίσω τα εξής. Με βάση τα στοιχεία που έχω εγώ στα χέρια μου, τα δάνεια της ΑΕΝΑΛ το 2012, εννοώ του ομίλου ΑΕΝΑΛ, ήταν ανεξόφλητα στα 1 εκατομμύριο ευρώ. Σήμερα λογικά θα προσεγγίζουν τα 2 εκατομμύρια μαζί με τους τόκους υπερημερίας που έχουν, διότι δεν ρυθμιστήκανε ποτέ και δεν εξοφληθήκανε. Εάν η ρύθμιση δεν γίνει όσο είναι ανοιχτή η διαδικασία της εκαθάρισης της ΑΕΝΑΛ, με συγχωρείτε, όχι της ΑΕΝΑΛ, της συνεταιριστικής τράπεζας, και αυτό είναι επιλογή και της εκαθάρισης, τι κάνει η εκαθάριση? Θα έρθει στο τέλος και θα κάνει άμεσα απαιτητό όλο το κεφάλαιο χρεολύσιο και τόκους. Και τι θα γίνει? Θα καθίσει πάνω στα διαθέσιμα της περιφέρειας. Όποια και να είναι τότε. Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα τώρα αυτό, ας έρθει σαν ερώτηση. Εμείς αυτό, μια πρόταση κάναμε, μια πρόταση κάναμε να γίνει ρύθμιση από τώρα και σταδιακά να πληρωθεί για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κύριε Πρόεδρε, Αρώνης, κύριε Πρόεδρε, τι είναι αυτό τώρα? Τιμήθηκε η κυρία Αντωνέλη που ήταν η συγκήτρια. Λοιπόν, όποιος θέλει δεν συνεχίζει στην ψηφοφορία. Αρώνης, υπέρ, νομικός. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Λευκό. Τούφου, το να τηρούμε τις διαδικασίες είναι. Κύριε Πρόεδρε, σε το να παραβιάζουμε τις διαδικασίες είναι δημοκρατικό. Το να παραβιάζουμε τις διαδικασίες είναι δημοκρατικό. Κύριε Πρόεδρε, σε ένα προϋπολογισμό, αν μη τι άλλο. Είναι προϋπολογισμός. Είναι το σημαντικότερο θέμα αυτή τη στιγμή της περιφέρειας. Ο προϋπολογισμός, όχι αυτό που είπε η κυρία Αντωνέλη για πολιτικές και όλα αυτά. Εντάξει, δεν και δεν μιλάμε επί προσωπικού. Ότι ανοίγουμε ξανά το θέμα του προϋπολογισμού. Δεν δείχτηκα εγώ προσωπικά από τα όσα είπε η κυρία Αντωνέλη. Ωραία. Επομένως, για ποιο λόγο να μην τηρήσουμε τη διαδικασία? Μα γιατί θέλω πολιτικά να τοποθετηθώ. Πολιτική ήταν η τοποθέτηση της κυρίας Αντωνέλη. Πολιτικά θέλω να πω δύο πράγματα. Τοποθετηθήκατε, κυρία Κυρίτση. Λοιπόν, εντάξει, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τον κανονισμό, έχουμε δικαίωμα δευτερολογίας. Την έχουμε ζητήσει πριν την έναρξη της
ψηφοφορία σας παρακαλώ να δοθεί. Πριν κλείσει ο εισηγητής, κύριε Γεωργούλα, πριν κλείσει ο εισηγητής, το έχει το δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό. Όταν κλείνει ο εισηγητής, δεν υπάρχει άλλη με βάση τον κανονισμό. Εντάξει. Λοιπόν, Αρώνης υπέρ Λευκών, νομικός Λευκό, Τούφου. Μας αφαιρείτε λοιπόν το δικαίωμα της δευτερολογίας. Σας ευχαριστούμε. Ωραία. Τούφου. Τούφου. Η κυρία Τούφου. Είπα υπέρ, δήλωσα υπέρ. Συγγνώμη κυρία Τούφου, δεν σας ακούσαμε. Κουφέλος. Υπέρ. Βρουλής. Υπέρ. Πανουράκης. Πανουράκης. Υπέρ, να τελειώνουμε. Πανουράκης. Προχώρα, λες, Κώστα. Τι προχώρα, εντάξει, δεν ψηφίζουμε. Δηλαδή, θα προχωρήσουμε. Βλάτας. Υπέρ. Αντωνέλη, υπέρ. Ο Κουρσουμπάς, επειδή είναι στο εξωτερικό και έχει πρόβλημα με τη σύνδεση, έχει στείλει και το μήνυμα το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλους, που λέει ότι ψηφίζει υπέρ. Χατζικομηνός. Κατά. Καλογύρου, έχει δεν είναι, ξέρω αν είναι συνδεμένη ακόμα, ψηφίζει Λευκό. Βαλσαμίδης. Δεν να ψηφίσει. Κατά, κύριε Πρόεδρε. Και η κυρία Γόμου έχει στείλει μήνυμα Λευκό. Κυρατζής. Κατά. Νύκτας. Πέρ. Μπουρνιάς. Κύριε Αρώνη. Κύριε Αρώνη. Ναι. Ο κύριος Πανουράκης, επειδή το πέταξε το σύστημα έξω, ψηφίζει υπέρ. Οκ. Okay. Λοιπόν, Μπουρνιάς. Υπέρ. Είμαι σίγουρος ότι στην επόμενη τροποποίηση θα πούνε και θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αθηνάδης. Αρκεί να στείλετε εισηγήσεις κοστολογημένες. Αθηνάδης. Βεβαίως. Υπέρ. Μπουγδάνος. Μπουγδάνος. Λεγάτος. Παπαγεωργίου. Δεν ήτανε. Κυριαζής. Δεν ήτανε. Ανδρεάδου. Υπέρ. Αδαμίδης. Λευκό. Γενούζος. Γενούζος. Υπέρ. Χριστόφας. Υπέρ. Προβέτζας. 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 Καρασάβας. Κλείστε λίγο τα μικρόφωνα, κυρία Ανδρεάδου. Κύριε Πρόεδρε, υπέρ, υπέρ. Ναι. Καρασάβας, υπέρ. Βερίς. Βερίς. Υπέρ. Κρυμιζής. Υπέρ. Καμπούρης, υπέρ. Υπέρ. Τριανταφύλου δεν ήτανε. Κυρίτσι. Κατά. Αμπαζής, κατά. Φιλιππίδης. Λεγάτος Λευκό, κύριε Πρόεδρε. Λεγάτος Λευκό. Ναι, περαστικά του, περαστικά του. Σταμούλος, κατά. Σπυλάνης. Έχει συνδεθεί από το σπίτι ο κύριος Σπυλάνης, γιατί έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Είπε κατά, ναι. Νικολάρα, κατά. Αργυρούδη. Έχει πετάξει έξω, καταψηφί. Εντάξει. Κάρλας, κατά. Γεωργούλας. Δικαιολόγηση ψήφου, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Γεωργούλα. Επειδή πρώτον, δεν είπαμε ποτέ ότι δεν κάνατε έργο, αλλά επειδή κάνατε έργο και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είπα εγώ. Δεύτερον, επειδή δεν όλα αυτά που υπόθηκαν από την κυρία Τονέλη δεν έχουν υποθεί ποτέ στα αρμόδια όργανα της ΕΜΠΕΗ στην κυβέρνηση, άρα ήταν μόνο για προεκλογικούς λόγους, υπόθηκαν εδώ πέρα και δεν είναι ποτέ ουσιαστικά. Και τρίτον, επειδή ο λαός του Βορείου Αιγαίου ήδη μας έχει καταδικάσει με το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής στις προηγούμενες εκλογές, 66%, καταψηφίζω, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, κύριε Γεωργούλα. Λοιπόν, και Μανάβης. Κατά, Πρόεδρε. Ένα λεπτάκι. Ναι, κύριε Κουρσουμπά.
Εντάξει, ψηφίζετε. Πείτε. Έλα, Γιώργη. Οκ, εντάξει, για για. Λοιπόν, και δεν έχει ψηφίσει ο κύριος Μπουγδάνος. Δεν ξέρω αν είναι... Κύριος Μπουγδάνος. Α, ο Πανουράκης, ναι, το άκουσα. Εντάξει, οκ, επομένως δεν έχουν ψηφίσει... Ναι, ναι, συνδέθηκα τώρα, ναι, κύριε, ναι, πρόεδρε. Εντάξει. Λοιπόν, υπέρ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 υπέρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11 κατά και 1, 2, 3, 4, 5 λευκό. Επομένως 20-31, 36 ψηφίσαντες. Δεν έχουν ψηφίσει ο κύριος Μπουγδάνος, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Κυριαζής 3, ο κύριος Τριανταφύλου 4, Φιλιππής 5, 36 και 5, 41. Σωστά.